Έλα! Έλα, 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 έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας χώρο που πνοκα ψούριδες! Ζουμουσάδες! Ζουμουσίδες και ζουμουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία! Για αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε ώρα γιάχμε, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από την μελαγχολία! Να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία κρυστάλλινη, μία ατόφια ζουμουσόδα! Έλατε, 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 έλατε! Έλατε, κοπιάστε! Παλιοί και καινούργοι, ψηλοί και κοντοί, χοντροί και αδύνατοι, ξανθές και μελαχρινές, καστανοί και φαλακροί! Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Ελάτε γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά έχουμε ετοιμάσει, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε όσο κάνουμε συνήθως. Έχω Χρήστο και όση κολόνα δωρικού ρυθμού να στέκεται πίσω από την κονσόλα. Κονσολιέρης αγέροχος στιβαρός. Είναι επίσης μια λέξη που έχει πεθάνει. Που έχει πεθάνει, έτσι δεν είναι? Το στιβαρός, φίλε. Στιβαρός δεν σημαίνει ότι δεν περνάει. Αμυντικός συνήθως λέγαμε. Στιβαρός αμυντικός. Βράχος. Έτσι. Μασίφ. Φρούριο, κάστρο, απόρθητο, διάφορα τέτοια ωραία πράγματα θα συζητήσουμε για την τόσο μεγάλης σημασίας χθεσινή νίκη κόντρα σε όλους και σε όλα. Μην τρώτε παραμύθι, έτσι. Πριν πω τους χορηγούς, να προλάβω κι εγώ όπως έκαναν εχθές και ο προπονητής μας και οι παίχτες μας να πούμε ότι ναι, είναι πέναλτι του Βιερίνια. Εντάξει, είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε οκ. Okay. Αν και ο Βιερίνια γύρισε την πλάτη του, δηλαδή οπτική επαφή δεν έχει με την μπάλα, σηκώνει όμως το χέρι, εμείς λέμε λοιπόν εξ αρχής το ξεκαθαρίζουμε ότι είναι πέναλτι. Μετά όμως μας πέρασε πριονοκορδέλα. Αυτό το μπουμπουκοβλάσταρο της ΚΕΒ. Τσαμούρι, τσαμούρι, στη μούρη. Λέμε τώρα. Τσαμούρι, τσαμούρι, σε... στη μούρη. Σε κοιτάμε στη μούρη, θέλω να πω. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να πούμε. Έχουμε και σήμερα να δώσουμε διπλό, υπέροχο, καταπληκτικό δώρο. Τριήμερο στις Θερμές, Δευτέρα ως Πέμπτη. Πηγαίνετε σε μαγευτικό τοπίο, το χρωστάμε από μέρα που το κέρδισε ακροατής και δεν μπόρεσε τελικά να πάει. Καθαρίζουμε λαιμό. Ένα, δύο. Είμαστε εντάξει. Κι όσοι, αγόρι μου. Μόνο εσύ αγόρι, μόνο μετά από σένα το chaos. After you, the chaos. Δεκάος με πουκαμισάκι σήμερα, πολύ ωραίος, πολύ θελκτικός, πολύ θεληματικός, δεν το ξέρουν οι γυναίκες, εφόσον παίρνουν από το καλά για το πηγούνι, είναι, έχω πει άλλες φορές φίλε, έχω πει, δεν ξεχνιέμαι, ξέρεις, δεν αφαιρούμε, δεν χαλαρώνω μαζί σου, δεν χαλαρώνω, να πούμε, άμα δεν σε δω παντρεμένο, δεν δεσικά σου φίλε, να ξέρεις. Θεά, την έκανε στην εκπομπή. Λοιπόν, έχω να πω ότι δίνουμε σήμερα μία ακόμα γαλοπούλα, έξι θα δώσουμε τον αριθμό. Δύο αυτήν την εβδομάδα, δύο την άλλη, δύο την παράλλη. Από το δεύτερο καταπληκτικό κρεοπωλείο μας, από το κρεοπωλείο Άγγελος στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, στην Νεάπολη, στον κεντρικό δρόμο. Εκλεκτές κοτονοστιμιές, εκλεκτές γαλοπούλες, εκλεκτά πράγματα, μόνο πεντακάθαρα εκεί, στα παιδιά, στους φίλους μου, στο κρεοπωλείο Άγγελος. Ένα και ένα διαλεχτά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα. Δύο είναι τα κρυοπολία της πόλης μετά το χάος. Ο Μιχάλης στον Εύωσμο και ο Άγγελος στην Νάπολη. Και όχι επειδή είχαμε πει χορηγή στην εκπομπή και επειδή δίνουν κρέατα, επειδή ξέρω και όσοι πήγατε και εμείς έχουμε δοκιμάσει εκλεκτά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα. Δίνουμε λοιπόν μια τέτοια γαλοπούλα. Γιατί μανουριάζουν τόσο πολύ γαλοπούλες? Δεν βγάζουν μια οργή? Καταρχήν όλο το περπάτημά τους δεν βγάζει μια τρέλα? Δηλαδή είναι έτοιμες για μανούρα. Βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα να σου πω, το κοτσίφι. Βγάζει καμία τρέλα το κοτσίφι? Όχι ρε φίλε. Βλέπεις την κοτούλα. Βγάζει και μια χαλαρότα. Άκου λίγο πόσο χαλαρό είναι αυτό το ισιάδι που κάνει. Δηλαδή κάνει. Και μετά. Ξαναλέει. Εντάξει ρε. Αυτό. Το ίσιο. Αυτό το ίσιο μου αρέσει φίλε. Το ισοκράτημα. Έχεις ακούσει ποτέ γαλοπούλα να βγάζει ήχο ηρεμή? Όλες μέσα στη μανούρα. Άμα το μεταξύ και ξεκινήσει μία και δώσει χέρια, όλες οι άλλες μετά. Ένα χαμός. Για σταθείτε ρε κορίτσια. Υπάρχει λίγο μήπως η ανησυχία ότι έρχεται Χριστούγεννο και δεν έχουμε καμία ελπίδα? Πρέπει να μεταφιαστούμε σε ελέφαντες, σε καμήλες, σε διάφορα άλλα ζώα, ας πούμε, για να μην μας πάρουν χαμπάρι.
ή ότι δίνει ένα 0-5 να είμαστε ξάπλα σε κάνα ταψί με πατάτες γύρω-γύρω. Δεν αποκλείεται, γι' αυτό να βγάζουν φίλε μια τέτοια δυσαρέσκεια. Έλα λίγο στη θέση του. Εσύ, άμα ήξερε ότι έρχεται τα Χριστούγεννα η γιορτή και είσαι δέλτα πι. Δεν παίζεσαι. Δεν επιβιώνει μετά. Γεια σα, τι θα έκανε. Τι θα έκανε. Τέλο πάντων, λοιπόν. Τσαμούρι στα ποντιακά σημαίνει λάσπη, λέει ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Το ξέρω ότι σημαίνει λάσπη. Αλλά αυτός εδώ πέρα μάλλον πρέπει να κυλιέται μες στη λάσπη ο προκλητικός. Σιγά μην να μαυρώσουμε τη λεξούλα. Τσαμούρια λέγανε εμάς όταν ήρθαμε πρόσφυγες, όταν ήρθαμε κυνηγημένοι, όταν ήρθαμε κατατρεγμένοι, όταν ήρθαμε ξεριζωμένοι από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά σιγά μην λερώσω το όνομα. Ας το λερώ, το λερώνει από μόνος του. Τη 18ρα. Πήρα ακροατής που είπε θέλουμε τη 18ρα. Δεν υπάρχεται. Δεν υπάρχεται. Δεν υπάρχει. 8 και 10. Νομίζω ότι μόνο εγώ είμαι καμένος. Ότι εγώ έχω κάψει τις φλάντζες, τις τσιμούχες και όλα τα εξαρτήματα. Θέλουμε τη 18ρα. Τι να πεις. Πρόσεξε. Η 18ρα πάει ως εξής. Έχει βραχνό και έχει. Και βέβαια θέλω να γνωρίσω το μαλαμπίπιπ που αποφάσισε ότι αυτό το πουλί λέει 18. 18! 18! Βέβαια, υπάρχει φίλε και το τριζόνι, πρόσεξε. Σωστά. Και υπάρχει το άλλο ένα μπούφος που κάνει... χωρίς το τρίξιμο της καρέκλας. Δηλαδή, μια υπομονή, μια χαλαρότητα βραδάκι, καλοκαίρι δεν είναι όλα αυτά, ρε φίλε. Ε? Αυτά λοιπόν, 18 στο φίλο μας που πήρε και στις άλλες εκπομπές, παίρνουν και ζητάνε κομμάτια, παίρνουν και ζητάνε ηχητικά. Εδώ ζητάνε ο παραγωγός, ο infotainer, ο διασκεδαστής, ο δημοσιογράφος να κάνει πουλιά. Νάτος. Έτσι, και έχει πρόσεξε. Κανονικά ανάμεσα στα διαστήματα αφήνει το κενό που πρέπει. Δεν χάνει το ρυθμό του. Έτσι. Και υπάρχει βέβαια και το καναρίνι. Νάτε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολυπλοκότητα. Και εγώ μπορώ να φτάσω μέχρι ένα σημείο. Δεν θα προσκαλέσω την καναρίνα για να έρθει να κάνουμε ζευγάρι. Αλλά, πρόσεξε. Ωραία, τα πουλιά. Τελειώσαμε τα πουλιά. Ε, έχεις. Για πάξε. Άλλος, τι έχεις από πουλί. 42 απόδοση. Να κάνουμε πουλιά στην αρχή. Όχι ρε φίλε, τι είναι καρακάξα. Μιλάμε τώρα. Μην μας διακόπτε λίγο. Αφήστε λίγο να συνοηθώ με το πουλί. Και όλα αυτά, επειδή κληρώνω μία... Φίλε, αυτό είναι UFO. Μη μας μπερδεύεις. Ερχόμαστε! Ερχόμαστε ως φίλοι! Ξαναβάλε λίγο το τελευταίο, το UFO, που μου λέει ότι είναι πουλί. Πτάμενος δίσκος, φίλε, με LED φωτάκια και κατεβαίνει ο μπουζουκοκέφαλος. Τόσο πολύ σ' άρεσε τα πουλιά, δεν μπορεί να σταματήσει. Πρώτη φορά σε βλέπω εσύ τόσο χαμογελαστός. Με προκαλούν τι να κάνω. Το ροφό. Θα τηρήσω σιγή ηχθείως για το ροφό. Πρόσεξε. Κλείσε, θα κάνω το ροφό. Ωραίος. Δεν ήμουν πάρα πολύ εκφραστικός. Ε, καταπληκτικός φίλε. Και μάλιστα ροφός πελαγίσιος, όχι στην ακροθαλασσιά. Βαθυπέλαγος. Αυτά κυρίες και κύριοι σήμερα με τις εκπομπές μιμήσεων. Αύριο θα σας κάνω... Αύριο θα σας κάνω ζώα της ζούγκλας ή θα σας κάνω ακόμα χειρότερα. Τη χειρότερη κατηγορία που είναι διαιτητές. Τον έχω. Τζόνι Βασμίλερ. Άκου και το δικό μου. Σωστός. Σε παρακαλώ φίλε. Και αρχίζουν λέει και τρέχουν και έρχονται στο στούντιο λέγοντας οφού αντιλόπες, ελέφαντες, τίγρες. Έχει αυτόν τον λαρυγγισμό που είναι σαν τα... αυστριακά τα λαλαλαλαλα. Όχι ρε φίλε, τις κουδουνάρες. Αφιερωμένες οι κουδούνες σε αυτό το παλικάρι. Άστο να παίζει φίλε το κουδούνι. Σε αυτό το παλικάρι που εχθές
Έτσι. Στον Karate Kid, τον Μπαράλες, που θέλησε να πάρει σουβενίρ τα παΐδια του Πασχαλάκη. Λατρεύω στα καράτε που είναι μεταγλωτισμένα, που μιλάνε τα χείλη και μετά από 3 λεπτά ακούγονται τα λόγια. Που πηδάνε φράχτες 19 μέτρα κανονικά, που κάνουν αυτά τα άλματα επιτόπια 7-8 μέτρα και παλεύουν στον αέρα. Ποιος Νεύτωνας και Μαλαμπίμπι τώρα, έτσι? Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Και αυτοί δεν βγάζουν μια οργή? Είδες που κατά έναν ήρεμο κανένας να λέει, κανένας καρατηρίζει να λέει, και τώρα θα σου απίσω το ξύλο. Έλεγε σε παλιές εκπομπές τι γίνεται στα καράτε όταν βγαίνει η γάτα στο πλάνο. Καμπουριαστή γάτα, ξερακιανή, πεινασμένη, βρεγμένη 100%. Όταν δείξει τη γάτα στο πλάνο, τι ακολουθεί? Το ξύλο και των γονέων. Η γάτα, να μαθαίνετε νεότεροι, ακούστε τα αυτά, δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού, που λένε, μόνο εδώ. Όταν βγαίνει η γάτα, μετά πέφτει ξύλο. Κατανοητό? Κατανοητό. Είναι ο προάγγελος ότι θα γίνει μεγάλο μουχαμπέτι, θα πέσει το ξύλο των γονέων. Το ξύλο της αρκούδας της πολικής. Όπως το ξύλο έπεσε και χθες στη Λαμία. Όλη τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής λέγαμε πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι, λέγαμε το νου μας, και κάποιοι απορούν και αναρωτιούνται. Επίσης έλεγα ότι μην αφήσουμε με τη δική μας μέτρια απόδοση να δώσουμε τη δυνατότητα στο παλικαράκι αυτό, σε έναν ακόμα προκλητικό Έλληνα διαιτητή, να μας βλάψει, να μπορέσει να μας εκνευρίσει, να μπορέσει να μας αδικήσει, να μπορέσει να μας φάξει, για να μπορέσει να σταματήσει το τρένο. Και έτσι έγινε. Η δική μας μέτρια έως κακή εμφάνιση έδωσε τη δυνατότητα στο παλικάρι αυτό να αποβάλει τον Γκάνιας. Δεν υπάρχει δεύτερη κάρτα, είναι ανύπαρκτη η δεύτερη κάρτα. Θα κάνεις εκπομπή, λέει, εκπαιδευτική. Γεια σου, Χριστάρα μου. Λέω λοιπόν, για να μην χάνω τον ιρμό, ναι, είναι πέναλτι του Βιερίνια. Δεκτό. Αμέσως μετά, λίγα λεπτά μετά, κάνει σου το δικός μας παίκτη και βρίσκει στο χέρι του παίκτη του της Λαμίας, μέσα στην περιοχή. Άρα ένα-ένα στα χέρια. Σωστά? Ή λέμε μόνο αυτά τα οποία συμφέρουν κάποιους? Πέρα από αυτό λοιπόν, είδατε πως σκύλιασε η Λαμία. Πως σκύλιασε, θέλω να τη δω τη Λαμία και με άλλες συγκεκριμένες ομάδες. Ξέρετε ποιες, δεν χρειάζεται να πούμε. Θέλω να δω πόσο λύσα θα βγάλουν, πόσο τρέλα θα βγάλουν στο παιχνίδι τους, πόσο κοντά θα είναι σε αυτό που είδαμε χθες εμείς. Να ανεβοκατεβαίνουν, λυσασμένοι να πέφτουν πάνω στην μπάλα, σαν να είναι το παιχνίδι το τελευταίο της ζωής τους, σαν να παίζουν για την επιβίωσή τους. Και βέβαια, είδαμε ένα τεράστιο τερματοφύλακα κατά τα δοκάρια. Περιμένω αυτούς, οι οποίοι μόλις κάνει λάθος ο Πασχαλάκης, λες και του έχουν στημένο καρτέρι, επειδή τους έχουν επιπηλήσει και τους έχουν δηλητηριάσει στο μυαλό, βγαίνουν να τον περάσουν πριον ο Κορδέλα, στο πρώτο λάθος που θα κάνει. Που στην ουσία ένα λάθος έκανε φέτος σε εκείνο το μάτς. Ένα λάθος, σοβαρό, οκ. Okay. Στο ευρωπαϊκό. Με την Μπενφίκα. Μας έχει δώσει αρκετούς πόντους το παλικάρι αυτό. Χθες σώζει 2 σίγουρα γκολ. Και στο σουτ, στο πρώτο ημίχρονο που απλώνει τα χέρια του στο φάουλ, στην εκτέλεση φάουλ της Λαμίας, νομίζω από τον Επστάιν, αν δεν κάνω λάθος. Και στο δεύτερο ημίχρονο στο τέτα τέτ, αν δεν κάνω λάθος πάλι με τον Επστάιν,
Εκεί που αν μπει η μπάλα μέσα, είμαστε σε κακή μέρα και δύσκολα μετά μπορούμε να αντιστρέψουμε και με τέτοιο διαιτητή το μάτς. Σώζει δύο. Ασχολούμαι όμως πρωτίστως μαζί του σήμερα, γιατί με διαλυμένα τα πλευρά κάθισε και έπαιξε στο τέλος. Όσο έπαιξε. Πονούσα τόσο πολύ, λέει, που ζήτησε αλλαγή. Και ξέχασε ότι έχουν γίνει ήδη τρεις αλλαγές. Τον μπαντάρισαν. Τα σημάδια από τη σκαριά, από τα σίδερα στα πλευρά, δεν έχει και τσιτσί. Εμένα με βρει τάπα, πού να βρει κόκαλο. Ή τον Γκιώση. Το όνειρο θα κάνει και θα φύγει το πόδι. Από το σκεμπέ. Αυτός είναι πετσί και κόκαλο και βρήκε τον έκδαρε, παιδιά, σαν να τον... σαν να έπαιξε στην Catwoman, να πούμε, και ήρθε άλλη με τα νύχια και τον έκδαρε. Λες και μονομάχησε με κανένα ρομπότ. Μπαράλες, όλα καλά. Εντάξει, κύριε διαιτητά. Κιτρινίτσα, ε. Θα δούμε τι θα δείξει η αξονική. Θα δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Φάντασμα η κόκκινη του Κάνιας, δεν υπάρχει. Φταίει όμως, γιατί στην πρώτη... Εκνευρισμένος βέβαια με τα σφυρίγματα, τα ανάποδα σφυρίγματα, όταν δεν τον ακουμπάς τον άλλον και ο άλλος σου βγάζει κατευθείαν κίτρινη, τρελαίνεσαι. Ή όταν σφυρίζει φάουλ. Κακώς διαμαρτύρεται στο πρώτο, αφού ξέρεις ότι θα ψάξουν να βρουν τρόπο. Πρέπει να είναι δασκαλεμένοι οι παίκτες. Φύγε μακριά από τον διαιτητή. Μη μιλάς καθόλου. Γέλα ειρωνικά και φύγε. Κραδένοντας τα χέρια, φωνάζοντας μπροστά του, του δίνεις. Είναι βουτυράκι στο ψωμί του. Πάρ την κίτρινη. Αχρίαστη. Και θα πετύχει και μια φάση ανύπαρκτη σαν αυτή, που είναι ένα απλό μαρκάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο, και θα σε αφήσει με 10. Και να τρέχει όλη η ομάδα. Μην τυχόν και φάει τον γκολ. Μην τυχόν γίνει και το στραβοπάτημα που περιμένουν. Όλοι περιμένουν. Θα περιμένετε λοιπόν πολύ. Θα περιμένετε, γιατί αυτή η ομάδα έχει μέταλλο, γιατί αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα, γιατί είναι πλασμένη να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Εγώ θα λέω συνέχεια την ίδια λέξη. Το ίδιο ρήμα θα χρησιμοποιώ. Σε παρελθοντικό χρόνο, σε μελλοντικό, ό,τι θέλετε. Σε νεστώτα, σε παρατατικό, σε υπερσυντέλικο, σε συντελεσμένο μέλλοντα. Δεν με ενδιαφέρει. Πάω να ξαναπάρω το πρωτάθλημα. Αυτό που μου έκλεψαν πέρσι. Αυτό που μου έκλεψαν. Την ίδια στιγμή, νέα κάλπη νίκη του Γαύρου. Νέα κάλπη νίκη του Γαύρου, διότι το δεύτερο γκολ είναι offside. Διότι υπάρχει μια ανύπαρκτη αποβολή του παίκτου Πανετολικού. Και ποιοι σκούζουν σήμερα? Αυτοί σκούζουν για το χέρι του. Εμείς πρώτοι-πρώτοι, βγαίνουμε πρώτοι-πρώτοι, σαν να είμαστε οι λεπροί και πρέπει να το επικοινωνήσουμε για να μην κολλήσουμε τους άλλους. Πρώτοι-πρώτοι βγαίνουμε και λέει, παιδιά, πέναλτι, το είπε ο προπονητής. Μόνο στη συνέντευξη τύπου βγαίνει ο Ρασβάν και λέει, παιδιά, πέναλτι, ναι. Ο Πέλκας, όλοι. Αλλά μετά με ξέσκισε όπου με πέτυχε. Όλο το μάτς, 2,5 φάουλ. Όλο το μάτς, 2,5 φάουλ. Ανύπαρκτη κόκκινη στον Κάνιας, ανύπαρκτη. Διότι σε βλέπει ο άλλος. Είσαι σε κακή μέρα. Απ, μπορώ να του κόψω τα βαθμουλάκια σήμερα. Έλα εδώ, πάτησε τον λίγο. Βγάλε τον παίχτη έξω. Ακόμα και στο τέλος τη φάση με τον Παράλες δεν πρέπει να είναι κόκκινη. Που σηκώνει και κάνει τον καράτε κιτ του Πελεκάνου, να πούμε, την εκείνη τη λαβή που την έκανε ο άλλος με τον Ραφ Μάτσιο. Ο Μιγιάκη πάνω στο παλούκι στην παραλία. Που σηκώνει το πόδι. Πού το πας το πόδι εκεί, ρε φίλε? Τι θες να κάνεις, τι χορεύει τσάμικο? Είσαι ο πρώτος που χορεύει τσάμικο. Ο δεύτερος σου κρατάει το μαντήλι και σηκώνει το πόδι ψηλά να δούμε τι. Τι χορ που είσαι, στα μπαλέτα, τα μουλέ ρουζ? Τι δουλειά έχει το πόδι σου εκεί πηδώντας για κεφαλιά? Δεν ξέρεις ότι ο άλλος σηκώνεται με σηκωμένα τα χέρια ψηλά και είναι εκτεθειμένα τα πλευρά του, το σώμα του, και εσύ σηκώνεις και του ρίχνεις καριά τα πλευρά. Και ο κακομοίρης ο Πασχαλάκης τι είπε? Μάλλον δεν το ήθελε ο Μπαράλες. Και έπαιξε. Μπήκε και έπαιξε. Μπορούσε να πει, παιδιά, δεν μπορώ, να βάλει ένας άλλος γάντια, ένας οποιοσδήποτε, και να παίξουμε με 9 παίκτες. Έσφιξε τα δόντια και έπαιξε. Παλίκαρε, σε γουστάρουμε πάρα πολύ. Ναι, όπως όλοι έχεις και εσύ τις αδυναμίες σου. Παικτικά. Σε γουστάρουμε και θέλουμε να είσαι εσύ κάτω τα δοκάρια. Εισπείς με αυτό που θέλουν να σε βγάλουν άχρηστο. Τώρα, η πολλή κουβέντα γίνεται πάλι χθες. Μια απέραντη
κατάσταση τρελοκομείου στο διαδίκτυο από συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που λένε ότι είναι ΠΑΟΚ και εγώ πιστεύω ότι είναι ΠΑΟΚ. Κάποιοι από αυτούς, κάποιοι δεν είναι και περιμένουν στη γωνία να σπείρουν διχόνοια, να ρίξουν λάσπη, να φέρουν ανακατοσούρα την ώρα που είμαστε σε πόλεμο με το κατεστημένο, με τη διαιτησία, με τους θωμάδες, με τους τίγριδες, με τους χοντρούς, με τους μπούλιδες, με όλους αυτούς. Την ώρα που είμαστε σε μάχη, να τρογόμαστε και μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί η ομάδα λέει δεν παίζει μπάλα. Παιδιά, δεν ανακαλύψε την Αμερική. Και εμείς βλέπουμε ότι δεν έπαιξε μπάλα χθες. Και εμείς θέλουμε η ομάδα να παίζει όμορφα. Δεν είστε μόνο εσείς, οι μπρούκλιδες. Θέλουμε και εμείς η ομάδα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Στο τέλος όμως, όταν το λεωφορείο, το ανοιχτό λεωφορείο, δεν θα μπορεί να κάνει μισό χιλιοστό από τη λαοθάλασσα που θα έχει πλημμυρίσει το Λευκό Πύργο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που την ίδια του θα γράφει πρωταθλητής Ελλάδος 2018-19 από Θεσσαλονίκη, αθλητικός όμιλος Κωνσταντίνου πολιτών. Δεν νομίζω να γυρίσει κανένας να πει ναι, αλλά δεν παίξαμε μπάλα στη Λαμία. Καταλάβετε το αυτό. Κατανοούμε την πρεμούρα που έχετε να παίξει και ωραία μπάλα η ομάδα. Κατανοητό. Θέλουμε να παίζει όπως στο μάτς με την Πάτε Μπορίσοφ έξω. Θέλουμε να παίζει όπως με το Βάζελο εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε να παίζει όπως έπαιξε το καλοκαίρι με τη Σπαρτάκ. Κατανοητό όλο αυτό. Τώρα πάω σε διάλειμμα. Χρήστο, κάτσε. Κατανοητό όλο αυτό. Αλλά να γεμίζουμε με γκρίνια τον οργανισμό, την οικογένεια με μύρλα, με αφορισμούς, με βρυσίδια κατά του προπονητή, κατά των παιχτών. Σοβαρολογείτε, ρε παιδιά. Είδαμε χυδαία σχόλια από ανθρώπους κατά του προπονητή, με κατάρες για αρρώστιες. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Αυτό είναι. Δεν είπαμε να μην ασκούμε κριτική. Εννοείται. Και να είστε δυσαρεστημένοι με την μπάλα. Βεβαίως. Σταματάει κάπου αυτό. Οι τρεις πόντοι. Διότι πολλές φορές έπαιζα ωραία μπάλα, με χειροκροτούσαν και στο τέλος δεν θέλετε να σας πω τι έπαιρνα. Τώρα λοιπόν θα είμαι και κυνικός. Θα πάρω και τέτοιες ήττες. Θα πάρω και τέτοιες νίκες που θα μπορούσαν να είναι ήττες. Θα πάρω και έτσι τέτοια τρίποντα. Θα τα πάρω. Η σπίσμα αυτό που περιμένουν απέναντί μου, που μου στέλνουν τέτοια βλαστάρια. Και θα είναι και άλλα τέτοια. Είμαστε σε μάχη, καταλάβετε το. Είναι στρωμένος, όχι με ροδοπέταλα. Με νάρκες είναι στρωμένος ο δρόμος. Κι ούτε είμαι κινδυνολόγος, το ξέρετε πολύ καλά. Ας σταματήσει πια αυτό το ξέσκισμα. Είναι δυνατόν? Η ομάδα είναι πρώτη, είναι αίτητη. Έχει μόνο νίκες και μία ισοπαλία και βγάζουμε τέτοια αγανάκτηση. Τέτοια χολή εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αφήστε την ομάδα να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Να φύγει αυτή η πίεση και να το ξαναπάρουμε ξανά και ξανά. Να παίξουμε στο Μίλους, να παίξουμε στο Champions League. Κατανοητό. Δεν παίζει μπάλα. Βεβαίως δεν είναι. Κακοί εχθές. Ναι, ήμασταν κακοί. Θα το πούμε. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Το να ξεσκίσουμε μόνοι μας σάρκες γελούν κάτω από τα ρουθούνια τους οι διάφοροι περίεργοι που μας στέλνουν δικασμένους, που μας στέλνουν να τρογόμαστε μεταξύ μας. Αδερφός με αδερφό, να μην προλαβαίνουμε τώρα χθες στην ομάδα στο Facebook να σβήνουμε μηνύματα, να βρίζω ένα τον άλλον. Ξεκινάει, βάζει ένα παιδί το πουστάρισμα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο ΠΑΟΚ. Οκ, εντάξει, φίλε, κατανοητό. Και από κάτω αρχίζει μετά αίμα και άμμος. Βρυσίδιο ένα με τον άλλον. Αδερφός με αδερφό, ΠΑΟΚ με ΠΑΟΚ. Άστο να εκφράσει την άποψή του. Δεν του αρέσει που παίζει μπάλα η ομάδα. Οκ, αλλά μέχρι εκεί, φίλε. Το άχρηστη, ντρέπομαι, ξεφτύλα αυτά μου μυρίζει εμένα. Μου βρωμάει. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Έχεις μπει μέσα με ψεύτικο προφυλάκι, με φωτογραφίες που δείχνουν λιοβασιλέματα, να πούμε, και λουλούδια που ανθίζουν τον κάμπο και κάτι άλογα με κέρατα που τρέχουν στα λιβάδια για να σπείρεις διχόνοια. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα, διότι το ξαναλέω, μένετε μάχη, μεγάλη. Και ο εχθρός μπορεί να μην είναι ούτε ο ερυθρόλευκος, ούτε η κυτρινόμαυρη, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι ψεύτες, οι κάρτινοι. Μπορεί να είναι εντός των τυχών. Και να αρχίσουμε με την εσωστρέφεια τη γνωστή. Να αποδομήσουμε όλο αυτό που γίνεται. Ενώ το ξαναλέω πρώτος. Δεν έπαιξε καλά η ομάδα χθες. Βεβαίως. Κακή εμφάνιση. Και εγώ ανησυχώ. Μήπως με τέτοιες εμφανίσεις έρθει ένα στραβοπάτημα. Άλλο αυτό. Άλλο έχω επιθυμία. Στο τέλος πρέπει η πρόταση, το ποστάρισμα να κλείνει. Ναι, αλλά προχωράμε. Πάω μαζί σου στα δύσκολα. Είδατε χθες. Σκληρή η αντίδραση της Λαμίας. Διαιτητής εχθρικός. Αποβολές, κλωτσιές στα πλευρά. Γι' αυτό και υπήρξε τέτοιο ξέσπασμα στο τέλος. Την ώρα που οι άλλοι κάνουν περιπατάκους.
υγιεινούς. Τέτοια αντιμετώπιση θα έχουμε. Τέτοια αντιμετώπιση θα τύχουμε και στα άλλα παιχνίδια στην επαρχία. Να το ξέρετε. Και όπου δεν υπάρχει ξένο διαιτητής, θα υπάρχει ένας τέτοιος να προσπαθεί να με βλάψει. Αυτά έχω να πω πριν πάω στο διάλειμμα. Καθυστέρησα κιόλα. Συγχωρέστε με. Αλλά βλέπω σαν να πέφτει ένα μεγάλο βότσαλο μέσα σε μια λίμνη. Και να δημιουργείται ένας κύκλος από αυτούς οι οποίοι αγανακτισμένοι κάποιοι. Διώξτε τον, φύγε. Άχρηστος ο ένας, άχρηστος ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Να είμαστε δίπλα στην ομάδα, να αντιστεί. Τώρα, όταν δεν κάνει καλή εμφάνιση, πρέπει να είμαστε πιο πολύ δίπλα της. Το ξαναλέω. Εσείς δεν είστε πιο μπρούκλιδες. Δεν είστε πιο γουστόζοι. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, όταν βλέπουμε την ομάδα να παίζει άσχημα. Αλλά ξέρετε τι λέμε. Οι τρεις πόντοι, ο στόχος, η προσήλωση σε αυτό. Να μην υπάρξει μεταξύ μας διχόνοια, εσωστρέφεια. Να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν θέλετε περισσότερο από εμάς να παίζει η ομάδα όμορφα. Εννοείται. Και εμείς το θέλουμε. Αλλά κανένας δεν θα σκεφτεί πώς έπαιξε η ομάδα όταν στο τέλος γράψει πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό έχω να πω. Θα πάω σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Μία υπέροχη γαλοπούλα κληρώνουμε από το κρεοπωλείο Κοτονοστιμιές Άγγελος στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125 στον κεντρικό το δρόμο. Εκλεκτά πράγματα. Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι δίνουμε και σήμερα ένα τριήμερο στις Θερμές. Στο Λουτράκι Αριδέας. Καταπληκτικό ξενοδοχείο. Πανέμορφο. Ατμοσφαιρικό για Σουλουμπουτρούκουμ και Καραπιπερίμ. Για εγρασίες και Σουξουμούξου. Να πάτε να αποσυμπιωστείτε απ' όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες! Πάμε κατευθείαν γραμμές. Ξαναλέω, κληρώνουμε γαλοπούλα από το υπέροχο κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη. Κοτονοστιμιές κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125. Και τριήμερο στο υπέροχο ξενοδοχείο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ, το μαγευτικό αυτό μέρος. Πάμε να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Τα είπα εγώ. Έτσι, τα είπαμε και χθες για το Open, μιλάμε πάλι τα ίδια ακριβώς πράγματα. Μόνο με μία κουβέντα θα πω. Θέλουμε να είναι εκεί ένας μόνιμος δημοσιογράφος που να ξέρει τον ΠΑΟΚ, που να είναι ΠΑΟΚ, που να νιώθει ΠΑΟΚ και να είναι μόνιμα ένας άνθρωπος, παλέμαχος, ποδοσφαιριστής να μπορεί να τους αντικρούσει. Να είναι αντίβαρος όλο αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μιλάμε πάλι σήμερα και κουράζουμε. Σήμερα συζητάμε για το παιχνίδι που έγινε χθες. Μεγάλη σημασία νίκη. Κομβική. Και πάρα πολύ σημαντική η νίκη. Με τέτοιους αντιπάλους κρίνονται τα πρωταθλήματα. Αυτή ήταν χθες μία νίκη τίτλου. Νομίζω το καταλάβατε. Πάμε στις πέντε γραμμές, περιμένουν. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ακούστε, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα, Στελάρα μου. Έλα. Καταρχήν πάμε στην κλήρωση, θα πάρω φόρα και θα ξεχάσω. Ναι, φίλε. Τη γαλοπούλα σε ανάνεργο μόνο για τις Θερμές το λόγο να είμαι στην κλήρωση. Εντάξει, Στέλιο μου, τώρα τα βάζω όλα μαζί, δεν διαχωρίζω. Ναι, εντάξει, άμα τύχει και πέσει, θα. Εντάξει, θύμισε μου λίγο τα τρία τελευταία. 283. Έλα, για πες. Συγχαρητήρια στην ομάδα για την αρσενική νίκη εμφάνιση που έκανε μέσα στη Λαμία, φίλε, κόντρα σε όλους. Μιλάμε για πολύ ξύλο, παιδιά. Δηλαδή, να έχεις κατοχή μπάλας, να παίζεις μπάλα και να έχεις περισσότερα φάουλ, να τρως ξύλο και με το παραμικρό να παίρνεις κάρτες. Άμα δεν είναι αυτό στήσιμο, ποιο είναι, ρε παιδιά. Έχουμε κοστίσει την καλύτερη ομάδα, τον καλύτερο προπονητή, που μετά τη στήριξη του Μπασκαλάκη και είδε στη θερματοφύλακα κέρδισε, τώρα κερδίζει και τον Ουάρντα. Ήθελα να το πω αυτό. Ήθελα να το πω αυτό. Και ότι... πάλι το βρίσκουν τώρα ψυγάδι, γιατί δεν τον καθάρισε και τον βάζει να παίξει και να κάνει καλά. Δεν πειράζει. Μπορεί αυτό να ωρέγονται, Στέλιο, να τον καθαρίσει. Εμείς είπαμε, όταν καταλάβει αυτό ο παίκτης το καλό του, πρέπει να είναι εδώ. Και δεν μπορεί να έχει κανένα παράπονο. Φίλε. Κανένα παράπονο δεν πρέπει να έχει. Του έδωσε άλλη μια ευκαιρία, φίλε. Έτσι, και προς τιμήν του, προς τιμήν του. Μπήκε πάλι και σκίστηκε χθες. Έτσι, και ο Βάρντα. Μπήκε στο κόρνερ, πήρε κόρνερ και ξανά κόρνερ. Σκίστηκε, φίλε. Σκίστηκε. Γι' αυτό και ο προπονητής είπε στο τέλος ότι προσπαθούμε να του δώσουμε να καταλάβει. Δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο παίκτης. Όσοι ωρέγονται το κεφάλι του σε κοφίνι, δεν είναι, δηλαδή είναι ύποπτο αυτό το πράγμα. Είπαμε, κανένας πάνω από τα 4 γράμματα να το καταλάβει, όλοι στην υπηρεσία του συλλόγου, το μυαλό μέσα στο κεφάλι, αλλά πρέπει να, αυτός ο παίκτης να μην χαθεί. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές από τα γελά, τα γελάδια, ξέρεις τι γουστάρω που το παίζουν παοξίδες κουστί. Να παίζει η ομάδα μπάλα, αλλά να μην κερδίζει. Ναι, ναι, καλά. Άστο, φίλε. Τι λέτε, ρε κουνάβια. Άστο. Τι λέτε, ρε κουνάβια. Δεν μιλάμε. Προσοχή, προσοχή. Να το διαχωρίσουμε, να μην αρχίσει διχασμός μεταξύ μας.
Όχι, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι. Αυτοί δεν είναι παοξίδες. Αυτό ακριβώς. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι επιζητούν καλύτερο ποδόσφαιρο ή κάνουν μια κριτική. Okay. Μιλάμε για αυτούς που βγάζουν λύσα τώρα που η ομάδα βρίσκεται μπροστά, πρώτη και αίτητη. Που μια πρεμούρα. Ντρέπομαι, κάνω να φύγουν έσχος. Γιατί ρουψαϊτάρα του Γάβρου δεν είδα τίποτα. Ντροπιαστικό αυτά. Τίποτα. Πού είναι, πού είναι. Γιατί ρουψαϊτάρα του Γάβρου δεν είδα τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, φίλε. Στην Νόβα του έρχεσαι κάτι που σλούκια. Λέτε ώρα του πρωταθλητού και παίζει 40 λεπτά. Λέω το Γάβρο το δεύτερο. Λέω, δεν τρέπεστε. Έλεγα εκεί, φίλε, μία ώρα να πούμε. Έγινε. Έγινε στελάρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Το διαχωρίσαμε. Μην αρχίσουμε και μεταξύ μας. Ο έτσι που ασκεί κριτική. Όχι. Θεμητή η κριτική. Ναι. Θεμητή η επιθυμία για καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Θεμητή ακόμα και η δυσαρέσκεια που η ομάδα δεν παίζει. Άλλο αυτό. Άλλο ξεσκίζουμε τον ΠΑΟΚ. Διαρριγνύουμε τα ημάτια μας. Τα ισοπεδώνουμε όλα. Λιδωρούμε αυτά. Βγαίνουμε με μια επιθετικότητα σαν να είμαστε εχθροί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο αντίπαλος, ας πούμε, ο Χάρτινος ή ο Γάβρο, τι θα κάνει, πώς θα μιλήσει εις βάρος του ΠΑΟΚ. Συνέλθετε λίγο ρε παιδιά, καταλάβετε το. Τέτοια πρεμούρα, τέτοια ευαισθησία, τέτοια επιθυμία. Έχω παίξει κατά καιρούς ωραίο ποδόσφαιρο στο παρελθόν και δεν πήρα τίποτα. Προτιμώ να είμαι κυνικός, να μην παίξω και να πάω να πάρω πάλι το πρωτάθλημα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Όταν βλέπεις το Ρασβάν. Με το σκούφο, ναι, δεν θα πάτε σίγουροι. Το είπα εκεί, φίλε, που βρήκα το μάτς. Μόλις τον είδα, λέω, παιδιά, δύσκολα μεν. Το περίμενα χθες ότι θα είναι ένα τέτοιο μάτς. Να ξέρεις. Το περίμενα. Καλύπτει και τα φρύδια. Μέχρι και τα φρύδια. Φίλε, μέχρι και τα ρουθούνια θα το κατεβάσει, αν είναι να μην χάνει. Να ξέρεις. Λοιπόν, η αποδόμηση της ομάδας ξεκίνησε από το πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική. Από το πέναλτι που έδωσε στον Πρίγιοβιτς. Ναι. Άσε με τον Αστέρα Τρίπολης ένα πέναλτι που κέρδισε ο Πρίγιοβιτς, καθαρά επιθετικό. Γιατί το κέρδισε ο Πρίγιοβιτς, μπορεί να μην ήταν πέναλτι. Ναι, αλλά έχουν... υπάρχουν δύο αποβολές και ένα πέναλτι στον Νουάρτα που δεν έχει δοθεί, αδερφέ. Απομονώνουν αυτό που θέλουν. Δημιουργούν τώρα πάλι από χθες το βράδυ, αν μπείτε και κάνετε μία βόλτα στα φόρα, στα σχόλια από κάτω, στα site αθηναϊκά, θα φρίξετε. Μας παρουσιάζουν όχι ο ευνοημένος, όχι σαν 20 χρόνια να παίρνω τα σφυρίγματα, όχι ο Παράγκα, όχι ο Χαλίβης, όχι αυτά. Αυτοί οι οποίοι είναι εδώ που είναι τώρα με 6 βαθμούς διαφορά, επειδή σμπρώχθηκαν σκανδαλωδώς, όχι μία φορά, δεκάδες, ακόμα και χθες. Ένα goal of sight. Τι να λέμε τώρα. Προχθές δώσανε πέναλτι στο Κούτι και δεν είπε κανένας τίποτα. Άσχετο, ξέρεις γιατί, εχθές αυτό το μάτς δεν μας αφορά, δεν είναι συνδιεκδικητές γι' αυτό, το είπαμε εμείς το είπαμε, ότι το πρώτο είναι πέναλτι, δεν θέλουμε να παρουσιάζουμε ψεύτικα πράγματα, το πρώτο είναι πέναλτι, το δεύτερο δεν είναι ποτέ και στο τρίτο που βουτάει ο παίκτης βγαίνει ο Σιώπης και λέει ότι παιδιά συγγνώμη, μετά βέβαια χθες βγήκε και είπε ότι δεν είπα εγώ ότι έκανα παίκτη, τότε γιατί ζητά συγγνώμη. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας απασχολεί αυτό. Δεν είναι στους δύο που μας ενδιαφέρουν, κατάλαβες. Δεν είναι θέμα να σε ενδιαφέρουν. Είναι το τρόπο που βρίσκουν ο να τρόπος. Μπορούν μαζί. Ναι. Καλά, βέβαια. Εννοείται. Γιατί ακόμα όταν είδα τις ώρες του παιχνιδιού, δηλαδή 7 η ώρα ο ΠΑΟΚ, 7.30 ο Ολυμπιακός, λέω ρε μαγκές, κάτι μου μυρίζει εδώ πέρα. Περιμένω να κάνουμε την κέρα για να δω και πώς θα παίξουν οι άλλοι. Πόσο να το σφυρίξουν το άλλο με το πανετολικό. Καλά, δεν το ξέρεις. Πέφτει από τα σύννεφα. Επίσης, ναι. Πού τρόμαξα. Στο 86 ακούγεται ένα μπαμ, πέφτει μια κροτίδα. Εν τω μεταξύ υποτίθεται ότι δεν έχει, απαγορεύονται οι φύλαθες του ΠΑΟΚ. Ναι. Και σε όλο τον αγώνα ακούγονται παοξίδες από πίσω να φωνάζουν. Εγώ σου λέω ήταν λαμιώτες ενθουσιώδης υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν έχεις τη Λαμία παοξίδες. Συμφωνώ μαζί σου και λέω τώρα βρήκαν ευκαιρία στο 85 να το κάνουν το μάτς και δείχνουν και παίζουν ξύλο και ευτυχώς διαβάζω μετά ότι ήταν με οπαδούς της Λαμίας και όχι με οπαδούς. Προχωράμε. Το νου μας παντού. Και η μάχη που προσπαθούν να δώσουν είναι εντός εκτός και με τα νεύρα μας. Εγώ να σου πω την αλήθεια χάρηκα που η ομάδα κέρδισε. Βέβαια. Δεν θέλω ρε παιδιά να παίζω καλό ποδόσφαιρο και να παίρνω εκεί. Όχι, θέλω να παίζω και καλό ποδόσφαιρο, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται όμως και πρέπει να επιλέξω, θέλω το τριποντάκι, φίλε. Γιατί στο τέλος κανένας δεν θα γυρίσει να πει παιδιά να το δώσουμε πίσω. Εκείνο το τρίποντο με την. Δεν παίξαμε με τη Λαμία, ρε παιδιά.
Να το αφαιρέσουμε μόνοι μας, γιατί θέλουμε μόνο ωραίες νίκες. Δεν πάει έτσι. Να μην ξεχνάτε ότι κάποιοι στη Λαμία για να την περάσουν στηρίχθηκαν πέναλτι απέναντι. Καλά, καλά. Αυτή η μεγάλη μεταφράση. Έτσι. Εννοείται. Μην ξεχνάμε πέρσι που από πού πάνε και τι αστυνομικά μέτρα για να μην πάνε όπανε του ΠΑΟΚ στη Λαμία. Μην το συζητά. Μην το συζητά. Ποιε στη Λαμία και ποιανού ομάδα είναι. Έτσι. Πάμε λοιπόν για το επόμενο με τον Αλέξη. Προχωράμε. Με τον Αλέξη. Προσοχή στον Αλέξη. Θα τα πούμε αυτά μες τη βδομάδα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε αυτά μες τη βδομάδα. Έγινε. Φιλιά. Σε χαιρετώ. Έλα. Ζουμουσού, αδερφέ μου, έκανες διακοπή. Εννοείται, αδερφέ. Φιλιά, φιλιά. Πάμε Έλα. Παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κώστα. Τι λοιπόν, γίνεται, είσαι ο. Συνομήλικος συνονόματος. Έλα. Καλώς τον Βασίλη τον 20χρονο. Έτσι. Για πες. Λοιπόν, μιλάμε για μια πύριο νίκη χθες. Για μένα, δηλαδή έτσι. Η πιο δύσκολη νίκη που κάναμε μέχρι έτσι. Τώρα στο πρωτάθλημα. Συμφωνώ κόντρα, μαζί σου. Συμφωνώ. Κόντρα πρώτα στην κακή μας εμφάνιση, Βεβαίως. Γιατί δεν πήγαμε καλά, να είμαστε ειλικρινείς. Το είπαμε από την αρχή. Πρώτα ο κακός μας εαυτός. Ναι. Κόντρα στην απαράδεκτη διαιτησία και με το λάθος που έκανε υπέρ μας που δεν έδωσε το πέναλτι το πρώτο, αλλά μετά. Αμέσως, που κάνει, αμέσως μετά έχει. Γίνεται πριν ο κορδέλα, όλο το μάτς. Η αποβολή νομίζω δεν υπάρχει, η διαμαρτυρία εντάξει να του καταλαβαίνω να του δώσει την πρώτη κάρτα, αλλά μετά του κάνει δεν είναι τίποτα δεύτερη αποβολή. Σε μια ομάδα που πάει για πρωταθλητισμό, ας πούμε στον Ολυμπιακό θα σου πω, δεν το δίνει ποτέ αυτή. Καλά τώρα, αυτό τώρα δεν χρειάζεται δεν να τα αυτονόητα, δεν υπάρχει πιο τώρα αυτό που λες. Όχι, απέναντι στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ αυτή η κάρτα δεν δίνεται ποτέ, γιατί ο διαιτητής φοβάται. Να σηκώσει το βγάζεις χιλάκι. Κάρτα καυσαερίων, βγάζεις κάρτα Καρφούρ, κάρτα Σκλαβενίτη, βγάζεις κάρτα να πούμε UNICEF, κάρτα κίτρινη δεύτερη, δεν βγάζεις αδερφέ. Είναι δεν βγάζεις. Πιστωτική, βγάλε πιστωτική, βγάλε κάρτα να πούμε οτιδήποτε. Κταίω, αλλά κάρτα κίτρινη δεύτερη εκεί δεν κάνει κάτι ο Κάνιας. Έτσι. Αν και δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί στην πρώτη κίτρινη, φύγε μακριά από το διαιτητή, ρε, αφού βλέπεις ότι σε περιμένουν. Ναι, μακριά. Ναι, ναι, ναι. Ας τους δασκαλέψουν πάλι τους παίκτες μας. Θα έχουμε υπάρχει τέτοια πολλά. Υπάρχει και ένα χέρι παίκτη της Λαμίας στο οποίο εμείς δεν στεκόμαστε. Φυσικά. Αμέσως μετά, αμέσως μετά. Μέσα στην περιοχή. Η σκαριά του Μπαράλες που οι αποδείξεις είναι στα πλευρά του Πασχαλάκη που και εκεί δεν είδε τίποτα. Και ακούω το speaker της ΕΡΤ να λέει ο σκληροτράχυλος Μπαράλες σε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Τι μαρκάρισμα, ρε. Στον αέρα είναι μαρκάρισμα η σκαριά. Τι σκληροτράχυλος που του δίνει τα πλευρά να τα μετρήσει. Η λύση, Κώστα, πιστεύω, είναι οι ξένοι διαιτητές, όχι μόνο για μια πιο δίκαιη διαιτησία, αλλά γιατί θα αποφευθούν και όλα τα μεθεόρτια, αυτά που γίνονται μέσα στα site τώρα των αθηναϊκών εφημερίδων και site κτλ. Δεν μας ακουμπάνε αυτά. Κοιτάξτε ποιος είναι αυτός που είναι πρώτος και τι πέναντι. Όταν θα μπει ξένος διαιτητής, γιατί στα ντέρμπι είδαμε, περάσαμε νικηφόρα, περάσαμε ανέμακτα και δεν είπαν τίποτα. Ναι. Δεν είπαν τίποτα. Έτσι. Και έχω διαπιστώσει ότι όπου παίζει Έλληνας διαιτητής, ο ΠΑΟΚ αδικείται, ρε παιδί μου. 100%. Μα αυτό είναι το όπλο που τους έχει απομείνει. Αγωνιστικά δεν μπορούν να με πιάσουν, αδερφέ. Ακόμα και στη μέτριά μου μέρα. Δεν μπορούν. Άρα μηχανεύονται άλλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι τα διάφορα μπουμπούκια, τα αναλώσιμα μπουμπούκια της ΚΕΔ, τα οποία θα τα στείλουν, ενώ ξέρεις ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα δοθεί θα σε βλάψει. Τέλος. Εμείς τώρα δηλαδή θα περιμένουμε το δεύτερο γύρο τα ντέρμπι πότε θα έρθουν για να ξαναδούμε ξένους διαιτητές. Προφανώς ναι. Μάλλον. Ναι. Και ο Ολυμπιακός θα συνεχίζει να αλωνίζει με τις μικρές ομάδες Φυσικά. Και τους Έλληνες, έτσι. Φυσικά. Και να παραμείνει στο κόλπο του πρωταθλήματος. Αφού δεν το αφαίρεσαν και τους τρεις βαθμούς και αφού σμπρώχτηκε, μπορώ να σας πω 3-4 μάτς που πήρε πόντους ζωντανούς. Θα ήταν στο μείον 12, μείον 13. Έγινε αδερφέ, σε χαιρετώ. Έγινε, σε ευχαριστώ. Έγινε. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Γιώργο μου, έλα. Έλα. Λοιπόν, σκέφτηκε κανένας. Μήπως ο διαιτητής ο χθεσινός το πέναλτι δεν το έδωσε εξ επίτηδες για να αρχίσει τη σφαγή. Μπορεί. Μπορεί. Ή για να υπάρξει αυτή η παραφιλολογία. Ότι ορίστε, ευνοείται, κάνει ράνι. Ναι. Καταρχήν, ο ποδοσφαιριστής της Λαμίας, ο Καράφλας, εγώ έτσι θα το λέω, ο Καράφλας, το πόδι το έχει προτείνει όταν υπήρχε επανάληψη τη φάση. Και όταν λέμε προτείνει, όχι γεια σας, έχω να σας προτείνω ένα καταπληκτικό πόδι που έχω σήμερα. Και τον έχει. Και αν ο άνθρωπος πήγαινε λίγο το πόδι λίγο πιο πάνω και βρισκόταν στο κεφάλι του Πασχαλάκη.
μπορούσε, μα και χθες μπορούσε να του κάνει τεράστια ζημιά. Κάτσε να δούμε αν του έχει σπάσει πλευρά. Ναι, και γυρίζει και του βγάζει κίτρινη κάρτα. Κιτρινούλα. Σαν να τον τράβηξε από τη φανέλα. Προς Θεού, ρε παιδιά. Ολόκληρο το μάτς, τρία φάουλ. Γιώργο. Γιώργο, όλο το μάτς, τρία φάουλ. Αυτή η χθες ήταν σφαγή μεγάλη. Μεγάλη με μεγάλη τέχνη. Εγώ πιστεύω ότι το πέναλτι το έδωσε εξ επίτηδες για να γράψουν ορισμένες φυλάδες οι οποίες υπροσχόμουν κάτω στον Πειραιά και βγήκαν και χθες και σήμερα, σήμερα η εφημερίδα προσχόμουν στη χάρτινη πορταθλήτρια φωτογραφία μπροστά το Βιερίνια. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα δεν το περιμένεις. Ρε. Τι να πεις. Εντάξει. Από εδώ και προσέχουμε. Προχωράμε. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί και σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, αν θα φωνάσουν πάω να μας τιμωρήσουν. Γιατί λέει, δεν έπρεπε να πάτε στο κήπεδο. Σε εκτός έδρας. Παντού εγρήγορση. Γιώργο. Σε κάθε βήμα. Σε κάθε στιγμή. Αυτό. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Θα βάλεις λίγο συγκλήρωση, ναι. 4-16. Ένα λεπτούλι. Ούτε ένα αυτό. Μισό λεπτούλι. Συγχαρητήρια το φίλο μου τον Παναγιώτη που κέρδισε τη Γαλοπούλα. Ναι. Μεγάλες στιγμές. Και θέλω ένα τραγούδι από την κόρη του Ζουγανέλη. Ναι, Ελεονόρα. Ναι. Για την κόρη μου που έχει γενέθλια. Όχι, ρε φίλε. Πώς το έφερε η μεγάλη μου η κόρη. Ναι. Γεννήθηκε την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Σοπα, ρε φίλε. Και ναι. Θέλει Ζουγανέλη, Ελεονόρα, πρέπει να κάνω τέτοια υπέρβαση. Εντάξει. Όχι. Δεν θα βάλουμε και ένα λαϊκό. Για την πάρτι σου. Για την πάρτι σου. Θα βάλω ένα Βασίλη Καρά. Μια Ελεονόρα. Μια Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα τίκ. Φιλιά. Γεια σου, Γιώργο. Στην εκπομπή του Σαββάτου θα βάλω και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το Θουβού. Καλημέρα σε όλο το Σουμποσάκια και στην ΑΕΦ 2014. Κωστή, θέλω και μια μποφίλιο έχω μετά. Μποφίλιο, έτσι. Και ένα δουρδουμπάκι. Θέλω να πω ένα, πολύ σημαντικό, ότι την ομάδα μου δεν την σέβονται. Σωστό. Δεν με σέβονται. Επειδή τη φοβούνται, γι' αυτό. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία για ποιο λόγο και πώς και τι, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι και αναλόγως από πού κοιτάς. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν με σέβονται. Ένα. Δεν μπορεί δηλαδή να μου δίνεις αυτές τις κάρτες, αυτά τέτοιες χαριές και τα λοιπά και να μένουν έτσι. Δηλαδή, ναι. Προστάτευσε καταρχήν το προσφερειστές, βέβαια. Σαν άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βλέπεις τώρα πλευρά, ένα θηρίο... Αν πάρεις δύο πλευρά και χάσεις τη χρονιά και τα λοιπά, μπορεί να καταστραφεί καριέρα του. Όταν βλέπεις το θηρίο και γονατίζει, θηρίο, αν δείτε την αγκαλιά που κάνουν στον όρκο οι παίκτες στην αρχή, είναι από πάνω, σαν ένα ανεβασμένο σκαμπό. Είναι τέρας. Ομάδα... Λοιπόν, όταν βλέπεις το θηρίο και γονατίζει και σφίγγει, εγώ κατάλαβα αμέσως ότι έχει γίνει η ζημιά. Ο Πασχαλάκης είναι ένα πολύ σκληρό παιδί. Σηκώνεται, έχει πια και με τραυματισμούς έχει παίξει. Εκεί κατάλαβα, έχει γίνει ζημιά μεγάλη. Και όταν είδα και το replay, κατάλαβα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, είδαμε τη φάση πως είναι ο παράλυση και που κάνει το καρατεκίνητο. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Δεύτερον, για όσους. Κάνουν παραπάνω από κριτική πέρα από την Κρήτη και πάνε στο υποκριτική. Ναι, σωστός. Έτσι. Μ' αρέσει το λογοπαίγνιο. Η ομάδα που έπαιρνε πρωταθλήματα και έπαιζε μπάλα, ας πούμε Ολυμπιακός, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πρωταθλήμα στην Ελλάδα τελευταία, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ποια ήταν η καλύτερη ομολογούμενος ομάδα του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ με Γιωβάνι και λοιπά και Τζόρτζεβις και τα λοιπά. Okay, έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Για βάλτου. Μια εχθρική διαιτησία και ορισμένους παραμικρούς. Έτσι. Να δούμε, ναι, βάλε. Να δούμε. Τι θα έκανε, πώς βαθμούς αμάζευε. Θα ήταν με μείον 2 στους συνέξι. 100%. Στην κακή μέρα φρούτ στον Αλεξανδρή. Φρούτ στον Τζιωβάνι. Φρούτ στον Γιαννακόπουλο. Ναι, όχι να πέφτουν και να παίρνουν πέναλτι, να πέφτουν και να παίρνουν κίτρινη. Για θέατρο, έτσι. Θα ήταν με μείον 2... Συνέχεια. Η υποκριτική. Δεκαετίες, Θουβού. Αυτό έγινε δεκαετίες. Είχε την ασφάλεια ο παίχτης τους ότι άμα δεν μπορέσω, θα μου το δώσει, βρε. Θέλω να πω ότι αυτοί είχαν όλα αυτά και παίζανε μπάλα, ας πούμε.
Γιατί όλοι βλέπαμε και κάποια διαστήματα ωραία μπάλα, ας πούμε, και από όλους. Γενικά παίζαμε καλύτερο ποδόσφαιρο τότε όλοι. Αλλά τώρα, πώς να δεις ποδόσφαιρο, όταν έχεις εντελώς αντίξωες συνθήκες. Κάνε επίλογο, αδερφέ. Λοιπόν, κέρδος ο Βάρτα, περαστικά στο Πασχαλάκι, μπράβο στην ομάδα και στα παιδιά. Έτσι. Όπως είπε και ο προπονητής μας, ας έδινε το πέναλτι, αλλά ας έπαιζε μετά κανονικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και μόνο εμείς βγαίνουμε και το λέμε. Όταν λέω εμείς, όχι μόνο εγώ σαν εκπομπή. Μόνο εμείς, σαν οργανισμό, σαν οικογένεια. Ο προπονητής μας, κατευθείαν. Ο παίκτης μας, ο Πέλκας, όλοι είναι πέναλτι. Κατευθείαν. Κανένας άλλος δεν το κάνει αυτό, φίλε. Κανένας. Παίρνω το όπλο από τα χέρια και το βλέπω μετά το όπλο. Ακριβώς. 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 Αλλά έχουμε πει δεν θα χαιρόμασταν με μουσαντένια πρωταθλήματα για δηλαδή. Όχι, βέβαια. Μα δεν είναι τώρα για ένα χέρι που δεν δόθηκε. Θα τα βάλουμε στη ζυγαριά ίσα με 20 και 30 δεν πρωταθλήματα. Ζυγαριά, να το δώσει. Να το δώσει, φίλε. Δώσε το, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά να δώσει, να τα δώσει όλα. Έτσι. Αλλά στον πόλεμο τη σήμερα ημέρα, του βρώμικου πόλεμου που παίζονται, με το σταυρό στο χέρι, δεν πα. Έγινε, Θουβού. Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ. Να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Κώστα. Καλώς το παιδί. Άκου να σε πω. Ο Πάκου είχε 31 βαθμούς και πήγε σε ένα νέο που είχε 11. Μια νίκη επί την Λιβαδιά. Τι πάρα να παίξω. 28 χρόνια πάρα να παίξα. Σωστά. Ο Πάκου έχει το πάντο πρωτάθλημα. Πρόσεξε κάτι. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο έχει τρία παιχνίδια έξω. Ναι. Μία πάω και πάω. Και το δικό μας, το δικό μας το μάτς, ναι. Τρεις ήττες. Ναι, τρεις ήττες. Και μία με τριά είχαν μετά από εμάς. Πρόσεξε. Ο Πάκου το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Πάνω από 20 βαθμούς. Εγώ θέλω να σταματήσουν 6 ομάδες. Στη δεύτερη θέση. Να παίξω το καλοκαίρι από 10 παιχνίδια ο ένας. Ναι. Έτσι είναι το γιο μου. Και ας πω κάτι. Του χρόνου, εάν ο Άρης δεν αλλάξει εντεκάδα, δεν αλλάξει παίκτη και δεν πάρει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι φανερό. Ο Άρης. Δεν γίνεται σε δύο μήνες για ομάδα, δεν γίνεται. Έφυξα 28 χρόνια ποδόσφαιρο. Ο Άρης, ο Άρης είπε θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Να σε πω, αυτό το πιερίνι αύριο, 18 χρόνο παιδάκι, τον έφερε γραφτό στο χωριό. Και μετά αυτό στα 10 πίνα και με το παπεκίνη. Ναι. Μέχρι το στήρες μου ήτανε, 18 χρόνο. Το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μικρή. Εάν δεν ξενυχτάς, όπως εγώ τη νύχτα καθόπαιζα. Ναι. Ξαναπες μου, είπες ότι ο Άρης θα πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα. Ή άκουσα. Για πού να μην είναι ίδια. Η δική σου γελάσσα, η μισή είναι για το καπί. Έγινε, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Εγώ σε μια πανικαλίτσα, όπως κοροδεύαμε τον Βαρένα πριν 3 χρόνια, 16 κιλά έχασε. Εγώ τον είχα στο χωριό. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Φρανκ Ζάπα, γεια σου, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αγαπημένη ζωή. Και αυτό θα το κάνω. Και αυτό θα το κάνουμε. Εντάξει. Οκ, δεν είναι το ύφος μας. 412 απόδοση. Να παίξουμε όλα τα κομμάτια χαρούμενα, μέσα στη χαρά, μέσα στην αισιοδοξία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι κληρώνουμε θερμές Πόζαρ τριήμερο καταπληκτικό, υπέροχο και γαλοπούλα από το κρεοπωλείο, από τις σκοτωνοστιμιές Άγγελος στη Νεάπολη. Επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς τον. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Η Κωστή, επειδή χθες είχαμε ένα θέμα και το συζητούσαμε. Ναι. Έγινε ολόκληρο θέμα γιατί νομίζω πρέπει να τελειώνουμε με τα προβλήματα που μας ταλανίζουν και να ασχοληθούμε με τον πόλεμο. Ναι. Την νέα εκπομπή στο Open είπαμε θα την ονομάσουμε για καφέ του Ντέμι, διαβάζοντας Λουντέμι. Λοιπόν, αφού ούτως ή άλλως το παλικάρι φέρνει τους φίλους του εκεί, τους γείτονές του όλους και τα λένε εκεί μια χαρά μεταξύ τους, αν γίνει μια εκπομπή λόγου και τέχνης και να σταματήσει και ο Παοξής να ασχολείται γιατί βλέπει τι γίνεται. Ο πόλεμος είναι απίστευτος και νομίζω ότι αυτό που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα δεν θα έχει προηγούμενο. Ανίποτο. Είμαστε έτοιμοι. Τουλάχιστον φέτος είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Έτσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν και δεν μας βλέπω να είμαστε έτοιμοι ως οργανισμός συνολικά και ως κόσμος και ως... Όταν λέω είμαστε έτοιμοι, μιλάω εμείς, σαν εκπομπή, σαν ακροατές, σαν ζουμουσού, σαν εμείς. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Αν δεν συσπηρωθούμε, άμα δεν καταλάβουμε αυτό το πράγμα που έχουμε να ζήσουμε,
Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε πίσω από το μικρόφωνο, να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να κοιτάμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι δυσαρεστημένοι για την μπάλα, να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να φτάνει μέχρι ένα σημείο και δεν γίνεται να γίνεται γάγγρανα μέσα στην ομάδα, να δηλητηριάζει όλο αυτό που γίνεται και να τρογόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Και εμείς θέλουμε να βλέπουμε ωραία μπάλα. Δεν είστε εσείς πιο ευαίσθητοι, πιο γουστόζοι από εμάς. Αυτό εγώ το μόνο παράπονο που έχω κοστί μου από την ομάδα είναι ότι η ομάδα χαραμίζει συνήθως 20-25 λεπτά το πρώτο ημίχρονο. Μη σου πω όλο το ημίχρονο. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θεωρεί ότι με τη μεγάλη της ποιότητα μπορεί και στο χαλαρό να το πάρει. Δεν γίνεται αυτό. Από εδώ και πέρα, επειδή θα πέφτουν κορμιά, θα γίνεται χαμός και η μάχη θα είναι απίστευτη. Όποιος πιστεύει ότι θα το πάρει με την ποιότητα, δυστυχώς γελιέται. Λέγαμε και χθες, Χριστό, όχι μόνο με τις φανέλες, όχι μόνο παίζοντας τεταρτάκια. Δεν θα αρκεί κάποια στιγμή το 15 λεπτό η ατομική ενέργεια. Απ' την αρχή δαγκώνουμε λαιμό, μπαίνουμε μέσα και καθαρίζουμε τα μάτια. Γιατί να μην ανησυχάσουμε, ρε παιδιά, γιατί να τρώμε τα νύχια μας. Στο πρώτο μισάωρο δεν μπορούμε να έχουμε κάνει 0-2. Μπες μέσα, άρπαξε τους. Αν δεις κοστί, έχεις σκοράρει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια μεταξύ 45 και 60. Εκεί, 7 μάτς. Γιατί να μην το κάνεις αυτό, τα πρώτα 8 με το χθεσινό. Γιατί να μην το κάνεις 8 με το χθεσινό. Ναι. Γιατί να μην το κάνεις αυτό το πράγμα από το ξεκίνημα. Να μπεις μέσα και να ισοπεδώνεις, να τελειώνει το παραμύθι, να σταματήσεις και τα άλλοτε για τσαμούριδες. Μα δεν αφήνεις και τον άλλο να σε βλάψει, ρε Χριστό. Όταν εσύ μπαίνεις και καθαρίζεις το μάτι, τι να σε πειράξει δηλαδή. Τι να σου κάνει. Απλά δυστυχώς Κωστή αποδεικνύεται και επειδή έχει στοιχείο δημοσιογραφίας ότι το επάγγελμά σας είναι πραγματικά τόσο βρώμικο. Δηλαδή διαβάζοντας σήμερα τα πρωτοσέλιδα συγκεκριμένα. Αν θέλεις και έχεις τα κάκαλα λοιπόν και λέγεσαι δημοσιογράφος, εσύ που τα γράφεις εδώ πρωτοσέλιδα, να γράψεις και τη χερούκλα του Βιερίνια, αλλά δεν μπορεί, ρε μεγάλε. Άντε πες για την ώρα για σπορ, το ξέρουμε. Οι άνθρωποι είναι κανονικά στο payroll και αυτό ξέρουν να γράφουν το παραμύθι. Αλλά εσύ στη live sport να γράφετε από τα χρόνια της παράγκας και να πνίγετε την αποβολή του Μπαράλε στο πέναλτι του, πώς λεγόταν, του μαύρου, χέρι μέσα στην περιοχή, ναι. Ναι, τη μάπα κόκκινη και να πνίγετε όλοι οι κίτρινοι και οι κόκκινοι να πνίγουν τα πάντα για τη χθεσινή σφαγή στο Καραϊσκάκι. Δεν είδα ίδια πρεμούρα με τις βωτιές του Μάνταλου στην Τρίπολη, με τις σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ της ΑΕΚ, δεν είδα ίδια πρεμούρα. Από τη συγκεκριμένη. Όλοι έχουν την πράξη, όλοι και δυστυχώς και εδώ στην πόλη μας, έτσι. Μόλις εχθές ρε Κωστή, ο Γιώχανσον, ο Άρης πήρε πέναλτι για χέρι που δόθηκε η μπάλα, βρήκε στον μπούτι και δόθηκε πέναλτι. Και βγαίνουν και μιλάνε, δηλαδή δεν τρέπονται σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, κανένας δεν έχει τσίπα. Μόνοι μας, Κωστή, μόνοι μας, ενωμένοι, με τη φωνή μας, με την τρέλα μας, ο καθένας από το μετερίζει του. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Μόνοι μας, αλλά ενωμένοι. Αφήνουμε στην άκρη τα open, αυτό. Τα close. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ρε παιδιά. Αυτά είναι παράπλευρα. Είμαστε ΠΑΟΚ, όχι open. Συγκάρουμε την Κυριακή την Τούμπα, 7.30 αυτό, ώρα. Ρε, φίλε. 30.000 αυτό, κόσμο. Η Λάρισα δεν έχει καμία σχέση με την περσινή Λάρισα. Είναι πολύ καλύτερη φέτος. Μην την υποτιμάτε. Επειδή την είδα στο παιχνίδι με τον Πανιώνα και σε άλλα παιχνίδια, είναι καλύτερη, έχει ποιότητα. Και επειδή ο Κούγιας ξέρει ότι θα έρθει να το κάνει ανάκατα το ματς. Θέλει προσοχή. Έτσι. Κωστή μου. Απόλυτα ψηλιασμένοι. Θα τα πούμε αυτά. Είναι ακόμα νωρίς μες στη βδομάδα. Θα συζητήσουμε γι' αυτό μες στη βδομάδα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κάερε στα περμητίδο λαβερντάσχε οπλικατόριο. Έτσι. Που σημαίνει. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Στα ποντιακά Κωστή τη λάσπη, ξέρεις πως τη λένε. Ναι, ναι. Τσαμούρι. Τσαμούρι. Ναι. Τσαμούριδες θα συναντήσουμε πολλούς από εδώ και πέρα. Έτσι ακριβώς. Όσοι είναι ποντιά, ας βγούνε και να το πούνε. Ναι, ναι, το είπαν ήδη από την αρχή. Τη λάσπη τη λέμε τσαμούρ. Ναι, ναι. Τσαμούριδες θα συναντήσουμε πολλούς από εδώ και πέρα. Και όσο για σένα, κύριε, που είπες ότι έχω γερασμένη ομάδα, θα σε βάλω τον Πάμπλο Γκαρσία με την ΚΑΠΑ 20 να σε παίξει του χρόνου. Άκουσες? Εντάξει. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, δεν τρέπεσαι. Ποια είναι η ιστορία σου και μιλάς για την ομάδα σου? Φταίει ο Παπαδόπουλος που γύρισε την ομάδα πίσω. Έλα. Και σε δύο λεπτά έβγαλε δύο γκολ και απόψε θα πάρει και τάπλη. Όχι, ρε, δεν είναι αργιανός αυτός. Λοιπόν. Ναι. Καλά είναι δυνατόν, ρε Τσαμούρη,
μπροστά σου 40 πόντους καριά στα πλευρά, ο άνθρωπος μπροστά σου ματωμένος, και πόσο βάθος έχει αυτά μονάχα ο γιατρός να ξέρει. Τα βλέπεις και δεν το βγάζεις έξω να τον πετάξεις με τις κλωτσιές. Αυτή είναι η διαιτησία που λέει ότι πεινάει όταν φέρνουμε ξένους διαιτητές. Ξένους διαιτητές όπως λες και εσύ και στην Ταταλίνα Μανταλίνα. Και στην Τυφλόμυγα. Εκεί να πεθάνουν από την πείνα, όλοι τους να πεθάνουν από την πείνα. Εγώ θα το πάρω το ντάμπλι πάλι φέτος. Να το ξέρουνε, θα τους ξανακερδίσω. Θέλουν, δεν θέλουνε. Και όσο έτσι, για αυτούς που λες ότι γράφουνε, Κωστή, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό. Άστα, φίλε. Τραγικό. Κατάρες. Δεν μπορεί να εύχεσαι. Δεν μπορεί να εύχεσαι καρκίνο, φίλε. Δεν μπορεί να εύχεσαι καρκίνο στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Σε οποιοδήποτε άνθρωπο δεν μπορείς να το εύχεσαι. Αυτοί θέλουν να αλλάξει όλη η διοίκηση, να κάνουν κουμάντο αυτοί. Το καταλαβαίνεις, τους έχω ζήσει από κοντά. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει ο Πασχαλάκης, και εύχονται ο Πασχαλάκης ξανά να μην παίξει με αυτό που έγινε χθες. Στο λέω εγώ υπεύθυνα, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έγινε, Παυλάρα μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου, Παύλε μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα, αγόρι μου. Κωνσταντίνε, είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετικά μεταχειρίζονται τις λέξεις. Ναι. Άλλες φορές θα λέγανε δολοφονικό χτύπημα. Ναι, ναι. Τώρα εγκληματικό. Λένε, ναι, ναι. Αυτό το, την έκφραση που είπε άλλος από την ΕΡΤ. Το άκουσες, έτσι. Σκληροτράχυλο μαρκάρισμα. Ο σκληροτράχυλος, ναι, ναι, λέει, ναι, κάνει ένα δολοφονικό χτύπημα. Ναι, ναι. Έγινε σκληροτράχυλος ο τύπος. Βεβαίως. Σε αυτό συνεχίζει με την παράγκα. Έχουν πει ποτέ για μια εύνοια οποιασδήποτε αθηναϊκής ομάδας παράγκα, σε τίτλο επάνω ποτέ, στο... Ποτέ, βρε. Ποτέ. Τι λες τώρα. Καλά, τώρα εκεί ξέρουμε τι ρόλο βαράνε αυτοί. Τώρα δεν χρειάζεται. Ο κόσμος έχει καταλάβει. Το έχουμε δει. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η δημοσιότητα, χρειαζόμαστε έστω πώς είναι οι θρυλικές ιστορίες στον Καρατζαφέρη, μια ασπρόμαυρη εκπομπή να μπορεί να λέει τα σίκα σίκα για τη σκάφη σκάφη. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πούνε ΠΑΟΚ TV ό,τι θέλει. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει αντίβαρο να μπορεί να ακούγεται η πραγματικότητα. Και ξέρεις κάτι, επειδή το είπα, είναι σημαντικό για μένα, υπάρχει μέσα από το υπολογιστή να μπορείς να γυρίζεις μια φάση 180 μοίρες γύρω γύρω. Ναι, ναι. Ας βρει την τεχνολογία να τη φέρει. Αυτό δεν είναι μόνο υπέρ μας, είναι και εις βάρος μας. Είναι αντικειμενικό. Σωστό. Να θυμίσουμε κάτι, φιλάρετε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εδώ ναι, και ένα χρόνο ζητάμε το VAR. Εμείς δεν ακριβώς θέλουμε καμία απολύτως εύνοια. Καμία απολύτως. Και χθες, να σου πω κάτι. Ας είχε το VAR χθες, ας έδειχνε το χέρι, ας έδινε και το πέναλτι, ρε φίλε. Πάλι θα κέρδιζα. Δεν θέλω, καμία, δεν θέλω καμία εύνοια. Και μόνοι μας βγαίνουμε πρώτοι και το λέμε. Και τώρα, σε μία φάση που έγινε, που το ξαναλέω, ο Βιερίνια γυρίζει την πλάτη. Απλά σηκώνει το χέρι. Τη γυρίζει την πλάτη, έτσι. Αλλά σε μία φάση πάνω θα χτίσουν ολόκληρη ιστορία τώρα. Είδες, παράγκες, χαλίδες, πάλι τα ίδια τα περσινά. Που για, για ένα offside του Πέλκα στα Γιάννενα, για ένα offside του Πέλκα, μας λέγανε εβδομάδες για το χαλίφι που στο τέλος μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Άστο, ρε φίλε. Κλείνουν τα μάτια σε 15 φάσεις που είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ και κοιτάνε μόνο και τη μεγενθύνουνε, την κάνουν τεράστια. Αφήσα την κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Τη μία εύνοια. Πρέπει να έχουμε σε αυτό το πράγμα αντίβαρο, πρέπει να έχουμε λόγο. Γι' αυτό τα λέμε κι εμείς, γι' αυτό τα λένε και όχι μόνο εμείς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έτσι, υπάρχουν πολλές φωνές, υπάρχουν πολλά πληκτρολόγια που έχουμε το νου μας όλοι μας απέναντι σε αυτό το πράγμα. Να το ξέρετε. Χρειαζόμαστε και μια παρουσία. Και αυτό, όμως, και το είπα, το είπα. Μπορούμε να το καταλάβουμε από τον εισαγγελέα που κάθε φορά του δημιουργούν μια πραγματικότητα. Τώρα πού είναι, έγινε τίποτα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Δηλαδή κάποια ώρα θα πρέπει να βάλουμε κάτω χάρτη και μολύβι να δούμε πόσες φορές έχει επέμβει ο εισαγγελέας και σε ποια μόνο. Έτσι. Έγινε, φιλάρετε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Τι. Τρεις. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας.
Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Έλα, Κωστάκη μου, έλα, έλα. Πάμε, και πάμε. Χωρίς να σε διακόψω, πες αυτό που θες. Χωρίς να με διακόψεις, καλή εβδομάδα να πω εγώ. Αγόρι μου. Και χρόνια πολλά τις Βαρβάρες. Α, βέβαια. Α, μα το ξέχασε ναι, μπροστά. Η εκκλησία που είναι δίπλα στον. Ο ναός δίπλα στον ναό. Τα φιλιά μας εκεί ναι. στη γειτονιά. Στους, έχουμε δίπλα στο τα χαιρετίσματα στους δύο Παπαδημήτριδες που είναι παοξάκια που προσφέρουν ναι. έργο μπράβο, σημαντικό. Μπράβο. Έτσι, προστάτητα του πυροβολικού. Εγώ, Κώστα, θέλω τώρα, εδώ και λίγο καιρό, θέλω να τους αντιμετωπίζω αυτούς με τον τρόπο μου, ρε παιδί μου, εσείς λέτε τα δικά σας. Ναι. Με τραγούδια που τα χορεύω εγώ και με τα αγόρια μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Μ' αρέσεις. Πες τον τρόπο σου σήμερα, πες. Πες λοιπόν, τι θες να βάλουμε. Θα τσακίσω με τα λόγια, με τα τραγούδια, γιατί δεν έχω μαγικό ραβδάκι να τους εμφανίσω εκεί μπροστά που ξεντύνουμε στα πέντε τραγωνικά. Να δω, θα με αντρώσουνε ή θα τους αντρώσουν. Έτσι, έτσι. Άστο, άστο. Πες, ζήτα, Κωστάκη, ζήτα αυτό που θες. Ζήτα, Κωστάκη μου. Λοιπόν, δεν θα πω για το μας, τα ξέρουμε όλοι και για την προπαγάνδα. Απλώς να ξέρουν και οι παίκτες ότι άρχισε ο πόλεμος. Τελείωσε. Ναι. Τώρα ο πραγματικός πόλεμος. Έτσι πρέπει είναι. Να έχουμε τα μάτια μας 14. Λοιπόν, έτσι Χριστάρα, είναι. Να απευθυνθώ στον Χρήστο Κώστα. Βεβαίως, ακούει αγόρι μου. Εδώ. Εδώ σε παρακαλιά. Υπάρχει ένα τραγούδι. Ναι. Μπράβο, υπάρχει ένα τραγούδι, θα το βάλεις για λίγο. Που το λέει, ή έχει ιδιαιτερότητα, ένας ιερέας. Ο παπάς, ο πάτερ Παναγιώτης Νικίδης, από τα Μπελάκια Ορεστιάδος. Είναι συρτός εγκατεστώς του Εύρω. Με γελάσαν τα ποδιά, με γελάσαν τα πουλιά. Με γελάσαν τα ειδόνια και μου είπαν ότι δεν θα έρθει ποτέ ο Χάρος να με πάρει. Δηλαδή τους γέλασαν οι κατάσκοποι. Λοιπόν και οι κολοτούμπες ότι δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά την πατήσανε. Ακούω τα σκυλιά στο βάθος. Ο δρόμος είναι ελεύθερος και τα σκυλιά δεμένα. Γεια σου Κωστάκη μου. Ζουμουσού αδερφέ, δεν μασάμε. Εδώ είμαστε. Φιλιά, πάμε δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Παναγιώτη μου. Έλα, δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Εδώ. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνετε. Λοιπόν, εκείνο το Βίσεσβαρ, πώς το λένε, Βίσεσβαρ, τον αγανάκτησε αυτός ο βοηθός. Την έβγαζε ο άλλος πλάγιο. Ναι. Αν και είναι ντεφορμέ ο Μπίσε το τελευταίο διάστημα. Ναι. Είναι ντεφορμέ. Εγώ τον γουστάρω πολύ. Σημειολογικά το είπα, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Και είναι το δεύτερο λεπτό. Ναι, ναι. Κάνει την απ' την αρχή σου σπάει τα νεύρα. Βγαίνει σε δύο παίκτες της Λαμίας η μπάλα, βγαίνει πλάγιο και λέει Λαμία ο βοηθός. Απ' την αρχή. Γι' αυτό και κνευρίσκεται και ο Κάνιας. Και δίνει το νόημα. Ναι. Τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο. 101 δολοφονίες με ένα κουλούρι. Ναι, ένα κουλούρι, ένα καρβέλι ψωμί. Στο ίδιο. Στο ίδιο. Και γέρνει ναι. το κουλούρι συνέχεια, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν συνέχεια. Μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, μωρέ, κάνανε και μερικούς φόνους τώρα. Εσύ όμως που έκλεψες, φίλε, το καρβέλι ψωμί, θα σαπίσεις, φίλε. Είσαι εγκληματίας. Παρά πήρε το κουλούρι από το κουλούρι. Εγώ λέω πάντα το εξής παράδειγμα. Αυτός που έχει κάνει 39 φόνους, με μένα που κάνω οπισθογωνία και βρίσκω το. 101. Μαζί σου. 101. Και εγώ που κάνω όπισθεν και βρίσκω με τον προφυλακτήρα πίσω και το αφήνω χαρτάκι, φίλε, σου χτύπησε τον προφυλακτήρα. Έτσι. Μέσα, φίλε. Θα σαπίσω. Ηλεκτρική καρέκλα. Απλά. Έγινε Παναγιώτη. Έτσι είναι στο Ελλαδιστάν. Έτσι, δυστυχώς. Και που, αν ξαναναφέρει κανένας για τη θύρα 4 ότι έχει άδικο, που είναι η άποψή της η παιδιά, και εγώ δεν τη θέλω την εθνική στην Τούμπα. Δικαίωμα της θύρας 4 να λέει ό,τι θέλει, φίλοι. Γιατί ακριβώς. Σε παρακαλώ πολύ. Τι είμαστε, θα κόψουμε και το λόγο. Είπε, δεν θέλουμε εμείς. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα πούμε στα παιδιά τι θα πούν. Είμαστε μια χώρα που υπάρχει. Και πρόσεξε! Έτσι, τι είπαν. Δεν θέλουμε εσείς ρε παιδιά που μας κλέβετε να έρχεστε εδώ. Αυτή την εθνική είναι βασισμένη σε κάποιες αρχές άπιες. Εμείς δεν τους θέλουμε μέσα στο σπίτι μας. Δικαίωμά της να το λέει. Ξεκάθαρα. Ας πάνε αλλού. Φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη. Ζούμου σου, φίλε μου. Μόνο. Πάμε τελευταία γραμμή. Πριν το διάλειμμα, καθυστερήσαμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, Ορμίλια. Έλα, εργαλείο. Έλα, αδερφέ μου. Εργαλείο. Έλα. Λοιπόν, για να κάνεις και τις διαφημίσεις σου, ναι. Θα στα πω σύντομα. Ναι. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα λες εσύ και όσα λένε οι φίλοι, έτσι για διαιτησίες, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Το αλλά σου θέλω να ακούσω. Το αλλά. Το αλλά είναι ότι εγώ κάνω καλή κριτική γιατί θέλω να βλέπω καλύτερο ποδόσφαιρο και καλύτερη την ομάδα μου. Έτσι. Δεν ήμουν καλός, χθες ήμουν κακός. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα, τι γίνεται. Καλά κάνουν και
παίζουν για τους βαθμούς, γιατί αυτό το ζητούμενο είναι το πρωτάθλημα. Δεν θέλουμε να δείχνουμε ότι παίζουμε καλή μπάλα και να χάνουμε τους πόντους κτλ. Αλίμονο. Αυτό το στυλ του να πάρουμε τους βαθμούς είναι σωστό. Αλίμονο. Τι γίνεται όμως. Απλώς υπενθυμίζω αυτά που σου λέω εδώ και χρόνια. Δηλαδή, έφυγε ο Λίνο και δεν πήραμε ένα παίκτη σαν το Λίνο. Ας πούμε, έχουμε το Μάτος. Αντικαταστάτη του Μάτους δεν έχουμε. Εξτρέμ που να φυσάει δεν έχουμε. Δεκτό. Δεκτό. Δεν έχουμε. Σέντερ φορ. Έτσι. Είχαμε αυτά τα θέλω του δικού μας του Γιώργου, του Σαββίδη, και μας έφερε το Κασερίδη. Αυτά πρέπει να είναι λαθάκια των παιδιών. Κασερίδης δεν είναι σέντερ φορ. Σέντερ μπακ. Σέντερ μπακ. Σέντερ μπακ, ναι. Σέντερ μπακ, αλλά σέντερ μπακ που θέλαμε καλό δεν πήραμε. Σέντερ φορ, θέλουμε ένα δεύτερο σέντερ φορ. Δεκτά. Τα έχουμε πει όλα αυτά πολλές φορές και μέσα στη διάρκεια και τώρα. Ότι έχει η ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις έλλειψη ή είχε αποτυχημένες κινήσεις. Έτσι. Ωραία. Εμείς νομίζω ότι αν διορθώσουμε αυτά τα πραγματάκια, ακόμα και δύο διαιτητές να σφυρίζουν με δύο σφυρίχτρες, το πρωτάθλημα δεν θα μπορούν πάρουμε. Να με ακουμπήσουν. Αυτό λέμε. Αν μπαίνουμε εμείς μέσα. Λέω. Αυτό, ναι. Να. Δεκτό, δεκτό. Όπως επίσης να διευκρινίσω κάτι. Να διευκρινίσω κάτι. Ορμίλια, είναι πολύ σημαντικό. Δεν αφαιρούμε, όχι εμείς φυσικά, δεν αφαιρείται, να το πω έτσι απρόσωπα, σε κανένα το δικαίωμα να ασκεί κριτική. Ούτε λιβανίζουμε, ούτε βρεπούμε μόνο ατέλεια. Άλλο ασκώ όχι, κριτική. Δεν κατηγορούμε, ναι, ούτε θέλουμε να όχι, τσέσκο, μα, ούτε όχι, μα όχι, είναι πολύ θεμητό και πολύ φυσιολογικό και πολύ εύλογο και πολύ νορμάλ να ασκείται κριτική όταν η ομάδα δεν παίζει μπάλα. Άλλο αυτό, άλλο σκίζουμε τις σάρκες μας. Αφορίζουμε, ισοπεδώνουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο. Έτσι, κανένας δεν λέμε να σιωπάσει επειδή η ομάδα είναι πρώτη. Να το βουλώσουμε, να μην μιλάμε, να μην βλέπουμε τα αρνητικά, να μην τα επισημαίνουμε. Άλλο αυτό, άλλο να τα διωγγώνουμε, να τρογόμαστε μεταξύ μας, να πάμε σε ισοστρέφεια, αδερφός με αδερφό να βρίζεται στο διαδίκτυο, επειδή για τον Λουτσέσκου ή για τον Πασχαλάκη ή τον οποιοδήποτε. Όχι, όχι, τέτοια πράγματα, παιδιά, όχι, για το καταλαβαίνετε. Μόχι, πανηγυρίζουν οι εχθροί μας, αδερφέ, όταν γίνεται αυτό. Σου λέει, μόνοι τους θα φαγωθούν. Καταλαβες. Σκοπός είναι να βελτιωθεί ποδοσφαιρικά η ομάδα. Ακριβώς. Σε χαιρετώ, σε φιλό. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ορμίλια. Φιλιά, Καλκιδική. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, με ποιότητα. Θα επαναλάβουμε το εξής. Όποιος δυσαρεστείτε τόσο πολύ που αγανακτεί και δεν του αρέσει που είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ αίτητος με νίκες και μία ισοπαλία μόνο, στο τέλος που θα πάρουμε το πρωτάθλημα, ας γίνει να πει, παιδιά, εγώ δεν το πανηγυρίζω γιατί δεν παίξαμε καλά με τη Λαμία. Αυτό. Δέχομαι το εξής. Ότι με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να κινδυνέψουμε στα επόμενα παιχνίδια. Ότι με τέτοιο πρόσωπο πιο εύκολα σε πειράζει το κοράκι. Αυτό, ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κώστας, καλά. Ο Τάσος σήμερα από Λαχαναγορά. Ου, καλώς τον, ναι. Καλώς τον Τάσο. Καλώς τη Λαχαναγορά. Καλώς το κλαμπ. Το κλαμπ. Τι γίνεται. Τι γίνεται με τον αγώνα μας. Τι γίνεται με τον Άοκνο. Και ασταμάτω αγώνα για τον Παντελή Κυριακίδη. Για το Λεβεντάκο μας. Έχει ξεκινήσει. Προσπαθούμε και φέτος να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Διότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Και φέτος είμαστε σε οικονομικά δυσχερέστερη θέση από τότε που ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Σώπα ρε φίλε. Τάσο, τι ποσό απαιτείτε μηνιαίως για να μπορεί το παιδί να είναι στην κατάσταση αυτή που είναι τώρα. Για να μπορεί να... Να ζήσει εννοείς. Να ζήσει στην ουσία αυτό, όχι. Να ζήσει, να διατηρείται στη ζωή το παιδί. Τι ποσό απαιτείται κάθε μήνα, γιατί κάπου είχαμε συζητήσει και είναι τεράστια τα έξοδα. Τεράστια. 1850 ευρώ απαιτούνται αν δεν προκύψει κάτι έκταση. Μάλιστα. Που προκύπτει συνήθως λόγω της κατάστασης. Ναι. Προκύπτει πάντα κάτι, προκύπτει και έχουμε πολλά προβλήματα. Είχαμε κάποιες υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Ή ένα ποσό που έπρεπε να φτάσει σε ένα σημείο τελικά έχει φτάσει στο μισό. Ναι. Η γιαγιά που συντηρούσε και αυτή με τη σύνταξή της ένα κομμάτι της θεραπείας δεν υπάρχει. Οπότε χάθηκε και από εκεί ακόμη ένα ποσό. Μάλιστα. Σεβαστό. Ο πατέρας ήδη από το τραγικό ατύχημα έφυγε επί τόπου, έτσι, τότε που το παιδάκι αυτό γύρισε. Και η μητέρα είναι κοφαλαδίος. Και η μητέρα είναι... Δεν μπορεί να βοηθήσει. Τραγικό. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια και με τους αγώνες. Τους ποδοσφαιρικούς, τα φιλικά που κάνουμε. Εμείς, όχι εσείς. Ναι, εντάξει. Εμείς, οκ. Εσείς είστε πρωτοστάτες και εμείς ακολουθούμε. Άρα και στον τοίχο συνέχεια ενημερώνουμε
και πες πού μπορούμε, πες αριθμό λογαριασμού, πες τι μπορεί να κάνει ο κόσμος για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, Τάσο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και φέτος τις γνώριμες πλέον στον κόσμο κούπες. Mm-hmm. Έχουμε από 1 Νοεμβρίου αρχίσει κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους που θεωρούμε ότι θα μπορέσουν να καταθέσουν ένα ποσό σαν χορηγία κατευθείαν στην οικογένεια. Mm-hmm. Ανθρώπους πιο δυνατούς οικονομικά. Ναι. Και ελπίζουμε και φέτος να πάμε καλά με τις κούπες. Πέρσι δεν ήταν η καλή χρονιά. Ναι. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Γιατί οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή από την άποψη ότι έχουν μείνει πράγματα πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η ιστορία τρέχει από το 2009. Και πλέον δεν έχουμε να... Είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Είναι αγώνας διαρκείας, άοκνος και είναι ατέρμονος. Υπερμαραθώνιος είναι. Να, κάθε μέρα, εντάξει, δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα, είναι συνέχεια. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μας βοηθάνε, δηλαδή έχουμε παίξει και Μάιο παιχνίδι για το παιδί με το σύλλογο Φίλου του Πέτρου. Προσπαθούμε εμείς συνέχεια να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μας βοηθάνε, έχουμε φτάσει σε σημείο να παίρνουμε βοήθεια από συλλόγους που ζητάνε βοήθεια. Μάλιστα. Τόσο τραγικά και ωριακά είναι τα πράγματα. Τάσο, δώσε οπωσδήποτε το τηλέφωνο, μην κλείσουμε χωρίς να δώσει το τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή θα δώσω το δικό μου το προσωπικό τηλέφωνο, γιατί το 15 15 15 69 97 15 15 15 θα λειτουργεί από μεθαύριο. Mm-hmm. Είχαμε ένα πρόβλημα με τη συσκευή. Οπότε, μέχρι τότε ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί με το 69 97 100 100. Πάρα πολύ εύκολο. 69 97 100 100. Έχεις χαιρετίσματα από το Ανόβερο, από το Χρήστο, από το κλαπ. Α, επίσης, πολλά που και αυτό πάντα είναι στις επάλξεις. Εδώ είμαστε να επικοινωνούμε το θέμα συνέχεια για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θέλουμε να κάνουμε και μία έκκληση μέσα από την εκπομπή σου σε επιχειρηματίες που νομίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν κάπου λίγο παραπάνω. Εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε 3 Δεκεμβρίου και δεν έχουμε εφόδια, δηλαδή δεν έχουμε κούπες, δεν έχουμε ρούχα, δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε υλικό ώστε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ναι. Θέλουμε λοιπόν επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν αυτή την προσπάθειά μας με την υπόσχεση τη δική μας ότι τα χρήματά τους θα δοθούν πίσω όταν τελειώσει. Όταν θα πουληθούν οι κούπες ή όταν όλα θα δοθούν. Ναι. Και όλα για ιερό σκοπό, για το παιδί. Βέβαια θα κερδίσουν διαφήμιση και ό,τι μπορούμε εμείς, που βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά ανταποδοτικά και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και θέλω να ενημερώσω επίσης τον κόσμο για τον λογαριασμό που υπάρχει, που είναι της οικογένειας. Να το πεις, βεβαίως. Στην Εθνική Τράπεζα. Ο αριθμός είναι 397 κάθετος, 786998-33. Άλλη μια φορά. 397 κάθετος, 786998 κάθετος 33. Παύλα, ναι. Παύλα, είναι το όνομα της κυρίας Νικητίδου Μαρία, που είναι η μαμά της κυρίας Μαρίας, η μαμά του Παντελή, και της Κυριακή του Παντελή. Μάλιστα. Ωραία. Εμείς επιθυμούμε, πριν να κατατεθούν χρήματα, μία επικοινωνία μαζί μας, γιατί οι εποχές είναι πονηρές. Καταθέσεις σε λογαριασμούς είναι βεβαίως λίγο έτσι επίφοβη. Βεβαίως. Από επικοινωνούμε στο 6997 100 100. Πρέπει φέτος είμαστε πολύ δύσκολα και θέλουμε ό,τι βοήθεια μπορούμε να βρούμε από οπουδήποτε. Από οπουδήποτε κάνουμε έκκληση. Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν τόσο αφεσιόδοξοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ποτέ. Είναι οριακή η κατάσταση και παρακαλούμε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα είναι ο καιρός. Τώρα είναι η στιγμή. Θα το επικοινωνούμε κάθε μέρα και στον τοίχο μας. Βάλε και το λογαριασμό, Τάσο. Είμαστε πολύ εκεί και είμαστε πάντα ευαισθητοποιημένοι. Τα ζουμουσάκια. Έτσι και εμείς τα λέμε. Βέβαια. Συνέχεια. Συνέχεια. Δεν σταματάμε τον αγώνα, να ξέρεις. Το παιδί αυτό είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Χρησιμοποιώ ενεστώτα. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ το παιδί αυτό. Να υπενθυμίσουμε, αν μπορούμε, την ιστορία του μικρού Παντελή. Το 2009, μέχρι τη φανέλα του ΠΑΟΚ, το νούμερο 12, έφυγε από τα Πριλίτσια, έπαιζαν με την ΑΕΚ.
και στο αυτοκίνητο μαζί με ένα παιδάκι που έπαιζε στην ΑΕΚ αντίπαλος, αλλά είναι από το ίδιο χωριό, το Μάνταλο. Επέστρεφαν, έξι φυλάρισα είχαν το δυστύχημα, επέβαιναν στο αυτοκίνητο 5 άτομα, σκοτώθηκαν τα 2, τα άλλα 2 παιδιά έπεσαν σε άγρυπνο κόμμα. Και εδώ αρχίζει να σημειωθεί, επειδή τότε ο παίκτης της ΑΕΚ είχε την περίθαλψη που έπρεπε και τη φροντίδα από την ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή ζει, πηγαίνει σχολείο, καταλαβαίνεις ότι κάτι προβληματάκια υπάρχουν, αλλά τίποτα. Αλλά καμία σχέση με αυτό που συνέβη στο δικό μας το παιδί. Ιδιαίτερο. Ναι, το δικό μας το παιδί όμως είναι σαν προς Θεού τώρα, δεν είναι καλός όρος το δικό μας το παιδί. Όλα τα παιδιά γερά να είναι, αλλά ο Παντελής έχει ένα πρόβλημα τρομερό. Οι γιατροί μας είπαν ότι ξεφερνιέται ή τουλάχιστον μπορεί να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχει βελτίωση. Εδώ αξίζει να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια βελτίωση, γιατί και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι καλύτερη από πριν να ασχοληθούμε όλοι εμείς. Υπάρχει βοήθεια, αλλά όταν μιλάμε για 2.000 και πλέον ευρώ το μήνα, κάθε μήνα, εντάξει, είναι τεράστιο, είναι τεράστιο το ποσό. Είναι τεράστιο. Μόνο για θεραπείες. Δεν μιλάμε ενίκεια, δεν μιλάμε έξοδο, δεν μιλάμε φαγητό, ναι, δεν μιλάμε τίποτα. Ναι. Μόνο για τις θεραπείες. Καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερά μεγάλη αυτή η προσπάθεια και δεν ξέρω αν μπορούμε και εμείς να την ελέγξουμε. Τόσο μεγάλη, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς. Δουλεύουμε στη λαχαναγορά. Φυσικά, δεν φυσικά. Κανένας. Βέβαια, εννοείται. Και εσείς είστε άνθρωποι του μεροκάματου. Αν μάλιστα είχαμε, αλήθεια λέω ότι δεν θα ήξερε κανένα. Βέβαια, βέβαια. Τώρα καλά για τον Παντελή. Βέβαια. Άρα, ξαναλέμε, 6-9-97-100-100, αν κάποιος, πέρα από μία κούπα, έχει τη δυνατότητα την οικονομική και θέλει να συνεισφέρει, θέλει να προσφέρει, κάνοντας ένα τεράστιο καλό, βοηθώντας την οικογένεια αυτή που είναι καμένη, τότε μπορεί. Απλά, θέλει να, αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσει καλώς, θέλει να το κρατήσει για τον εαυτό του, επίσης καλώς. Εμείς είμαστε εδώ σαν συνδετικός κρίκος. Βάλε και στον τοίχο τον λογαριασμό. Να χορηγήσει σε εμάς την πρώτη ύλη. Ακριβώς. Μπορώ να πει ότι εγώ δίνω κούπες, δίνω μπλουζάκια. Δίνω τα χρήματα, θα επιστραφούν. Τα χρήματα θα επιστραφούν. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θέλουμε, δηλαδή στην ουσία θέλουμε κάποιον να πληρώσει τις κούπες ή τα μπλουζάκια και όταν εμείς τελειώσουμε θα το επιστρέψουμε τα χρήματα του κόστους. Τη διαφορά θα τη δώσουμε στην Έγινε. Οικογένεια. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζω τον αγώνα μαζί όπως μπορούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Να είσαι καλά. Πάμε να πάρουμε 2 γραμμές πριν το τέλος. Αυτά είναι απαραίτητα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο και να κλείσουμε. Καλημέρα. Όχι. Μία διευκρίνηση. Επειδή και αυτό το είδα, και εκεί προσπαθούν να σπείρουν αναμπουμπούλα. Καλά κάνεις και το λες, Νανά, το έχω σημειωμένο. Ο Πρίγιοβιτς δεν τζαντίστηκε με κανέναν Λουτσέσκου. Ίσα ίσα βγαίνοντας αγκαλιάστηκαν κιόλα. Τα σφυρίγματα ήταν αυτά που τον τρέλαναν. Η κόκκινη που τον αναγκάζει για τη συνουσία με αυτή την ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη την πληρώνει ο Πρίγιοβιτς που βγαίνει έτσι. Που είναι εκεί και σκίζεται και θέλει να βάλει γκολ. Αλλά κανένα πρόβλημα, γιατί και εκεί προσπάθησαν κάποιοι. Διαβάζω και το μήνυμα που μου έχει στείλει η Χρύσα. Όχι, δεν τρέπομαι για το πέναλτι. Πόσα δεν μου έδωσαν όμως. Και γκολ καθαρά μου ακύρωσαν και πέρσι. Έγινα 47 και δεν θέλω άλλο να παίζω μπαλάρα και να μου κλέβουν. Πέρσι οι Χάρτινοι τις χάρισαν με τη Λαμία πέναλτι από το κέντρο. Το ξεχάσατε. Πρώτη φορά ομάδα θα ξαναπάρει το πρωτάθλημα γιατί έχει ποιότητα. Ο δικός μου ΠΑΟΚ είναι η οικογένεια και μοσχοβολάει. Οι παίκτες δίνουν και το αίμα τους και την ψυχή τους. Και αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρει πάλι γιατί έτσι, διότι. Γιατί έτσι, διότι αφού. Το καταλάβατε. Απλά πράγματα. Καλά κάνεις και το λες, Χρύσα. Έτσι θα κλείσουμε. Να βγάλουμε και τους νικητές. Καλημέρα. Χαιρετίσματα. Γεια σου, τσόφα μου. Χαιρετίσματα και από μένα στον Τάσο. Πες και για την αιμοδοσία. 12 μέρες μείνανε. Σήμερα δεν το είδες, δεν το ανέφερα. Χθες το είπα. 16 του μηνός Δεκεμβρίου. Να σας πω ότι πέρα από την αιμοδοσία που θα έχουμε 16 Δεκεμβρίου έξω από το ΑΧΕΠΑ και θα το λέμε καθημερινά, θα κάνουμε και συλλογή ρούχων. Λογικά αμέσως μετά από την αιμοδοσία, αμέσως μετά τις γιορτές, εκεί πριν τα φώτα, στα φώτα κοντά, μέσα στο προσαχές διάστημα. Να το επικοινωνήσουμε, να δούμε πού θα στείλουμε τα ρούχα μας αυτή τη φορά, αυτά που θα μαζέψουμε, γιατί και την τελευταία φορά 2 φορτηγά ρούχα πήγαν, έτσι θέλουμε. Αυτά,
πάμε σε τέλος εκπομπής. Θέλω να πω ότι δώσε μου λίγο δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 76. Χριστό. 17 και το 53. 17 και 53. Λοιπόν, το 17 να δώσουμε τη γαλοπούλα πρώτα. Το 17. 6-9-58-3-32. Βάλε με σκληρός, δεν έχεις στείλει ούτε επώνυμο ούτε τίποτα. Θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο και θα δώσουμε το όνομά σου στο κρεοπωλείο Άγγελος, εκεί για τη γαλοπούλα. Πάω να δώσω και τις θερμές. Να δώσουμε και τις θερμές. Λοιπόν, η Μπόζιου Ρόδη. 6-9-30-3-13. Μποζίου, Μπόζιου, Μποζιού, Ρόδη. Πηγαίνεις θερμές. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις το βάουτσερ για να φύγεις. Καλημέρα. Το ξύλο και το ξύλο αντέχουμε και κόντρα διαιτησία αντέχουμε. Λέει ο 634. Καλημέρα. Γεια σου Χριστάρα μου. Λοιπόν, γεια σου Βασιλική. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος. Βάλαμε σκληρώσεις. Καλημέρα. Τρίμερο θερμές. Να κλειδίσω το πρωτάθλημα. Βάλαμε για την Γαλοπούλα. Δημήτρης Ευρωπόντιος. Πολλά μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσω, παιδιά. Δεν προλαβαίνω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα τα πούμε πρώτα θεός αύριο. Έρχονται Παπαδόπουλας, Ασλαμάς και Τσαλτίδης. Το τρίο δεν φεύγει κανένας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.